Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε. Αργήσαμε λιγάκι, αλλά εδώ είμαστε. Δευτέρα 6 Οκτωβρίου, ένα ακόμα webcast του Game Over. Όχι, αυτό το λέω στο Vidcast. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, εντάξει τώρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να συζητήσουμε για πολλά ωραία και ενδιαφέροντα παιχνίδια σήμερα. Γιατί ακούω τη φωνή μου κάπως παράξενα. Πρέπει να βάλω τα ακουστικά καλύτερα. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλα τα παιδιά. Μαζεμένοι όλοι οι τρελοπαρέα εδώ. Ντεπαλούκ βλέπω μέσα, Πιέρης. Το Γαβρίλη βλέπω, ο Μόρντορ, όλα τα παιδιά εδώ. Ο Μόρντορ βέβαια, γιατί ήρθε, γιατί ήρθε ο Μόρντορ, γιατί έχουμε Σάντο Μόρντορ σήμερα, σιγά μην την έχανε την εκπομπή. Λοιπόν, στα μικρόφωνα σήμερα για την ώρα, γιατί θα έρθουν και άλλα παιδιά στην πορεία, είναι ο Σάβας Καζατζίδης. Hello, Μάγκες. Ο Νίκος Πλωμαριτέλης, ο Σάβας από Ξάνθη. Ξάνθη, καλά, ναι, από Τσοτήλη Κοζάνης, ναι. Ο Νίκος Πλωμαριτέλης από Μυτιλίνη. Και ο Γιάννης Πλάς εδώ, δίπλα μου είναι, όχι δίπλα μου στον ίδιο χώρο. Είναι... Πού είσαι τώρα, Περιστέρη, Πετρόπολη, Γιάννη, πού είσαι? Περιστέρη, ναι, ναι. Ο Γιάννης που είναι και η πρώτη του φορά που εμφανίζεται, είναι... δεν είναι από τους νέους νέους συντάκτες του Game Over, αλλά δεν έχει τύχει, πρώτη φορά είναι που εμφανίζεται σε εκπομπή. Και καλή αρχή σου εύχομαι. Έχουμε και μια δεσποινίδα σήμερα στην παρέα εδώ στο chat, βλέπω τη Μαρία. Λοιπόν, καλώς ήρθες, Μαρία. Λοιπόν, σήμερα έχουμε πολλά να συζητήσουμε. Α, ο Ιτσίγκο 13, βλέπω εδώ. Α, μάλιστα, πολλά παιδιά. Και ο Άγγελος φυσικά. Ο Άγγελος που γράφει Περιστέρι και τα μυαλά στα κάγκελα. Έτσι. Καγκουρίλα, Άγγελε, καγκουρίλα. Λοιπόν, Γιάννη, Περιστέρι, πείμε μου ότι είσαι ακριβώς πού, γιατί ρωτάνε τα παιδιά εδώ. Έχουμε γείτονες πολλούς. Α, λοιπόν, εντάξει. Ανθούπολη πιάνομαι, ας πούμε, σαν συνοικία. Οπότε πιο πάνω προφανώς από το κέντρο. Δεν το συζητάμε. Μάλιστα, μάλιστα. Λοιπόν, ο Γιάννης είναι εδώ στην παρέα σήμερα γιατί θα μιλήσουμε για το μαζί του, για το Alien Isolation. Το οποίο Alien έχει και ο Νίκος στην κατοχή του, αλλά δεν έχει προλάβει να το δει ακόμα, σωστά Νίκο? Ναι, αύριο θα ανοίξει το... Έχεις την PC έκδοση εσύ και μάλιστα έχεις και την Nostromo Edition, έτσι? Την Nostromo Edition, ναι, αλλά δεν μπορούμε να το παίξουμε ακόμα. Δεν μπορούμε, δυστυχώς. Ναι. Καλά, για την Nostromo Edition θα συζητήσουμε στην πορεία ποια ακριβώς είναι η λογική πίσω από αυτό το DLC, αλλά... θα ξεκινήσουμε από το παιχνίδι αυτό καθ' αυτό πρώτα απ' όλα. Αυτό που παίρνουμε αγοράζοντας τον δίσκο που δεν περιλαμβάνει τίποτα έξτρα. Και φυσικά έχουμε και τον κύριο Καζατζίδη εδώ, ο οποίος είναι κυκλοπαίδεια όπως πάντα πληροφοριών. Γιατί, για ποιο πράγμα? Γιατί μόνο εσύ μπορείς να μας μιλήσεις τώρα για το Assassin's Creed Unity αυτή τη στιγμή. Έτσι, για όλα αυτά, ναι, που είδες, τις 4 ώρες περίπου που έπαιξες. Έτσι δεν είναι? Κάνω λάθος? Παραπάνω, ναι. Παραπάνω. Και παραπάνω ίσως, ναι. Για το Shadow of Mordor, το οποίο τελείωσες, είπες σήμερα. Το τελείωσα, ναι. Τελείωσες, ωραία. Οπότε έχω δεν είσαι. Κάνει και πολλά πράγματα. Ναι. Δεν είσαι κυκλοπαίδια. Εντάξει. Είμαι. Okay. Μπορεί να είσαι μετριόφρον, άσε να τα λέω εγώ, δεν πειράζει. Πώς το λέγανε, Λαρούς, Βρετάνικα. Βρετάνικα, ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε, παιδιά, πρώτα απ' όλα με το Alien. Γιατί ο Γιάννης θα πρέπει να φύγει σε λίγο και θα μπουν άλλα παιδιά στην παρέα, από τη συντακτική ομάδα. Το Alien, το οποίο έχω παίξει και εγώ. Κάποιες ώρες στην έκδοση του PS4. Ο Γιάννης ολοκλήρωσε την έκδοση του PS3. Σωστά, Γιάννη? Ναι, ναι, βεβαίως. Λοιπόν, πες και θα σου. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Εσύ πρέπει να μιλήσεις. Εγώ δεν έχω παίξει ούτε το 1/5 αυτό που έχει παίξει εσύ. Οπότε εσύ πρέπει να μιλήσεις, όχι εγώ. Okay. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, Γιώργο. Γενικά το παιχνίδι, όταν το πρώτο ξεκίνησε, ας πούμε, εντυπωσιάστηκα από την άποψη, από τα intro όπως είχα γράψει και στο review. Δηλαδή, είχα διαβάσει ότι Creative Assembly είχε πάρει κάποια κομμάτια και τα είχε γράψει, ας πούμε, σε βιντεοκασέτες της παλιάς εποχής του 80, ας πούμε, και τις είχε προβάλει μέσα από παλιά τηλεόραση και είχαν καταγράψει στην ουσία το αποτέλεσμα. Οπότε μετά αυτό το πήρανε και το εισάγανε μέσα στο παιχνίδι, οπότε έβγαλαν αυτό το feeling, ας πούμε, του retro-futuristic, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, η όλη ιδέα, Γιάννη, είναι ότι θέλανε να μείνουν πιστοί στο στυλ που υιοθέτησε ο Σκοτ το 79. Στον οποίο οι αναφορές γενικότερα στη φιλοσοφία του και στο ύφος του είναι άπειρες μέσα στο παιχνίδι, από ό,τι είδα. Ο ίδιος έχει δηλώσει, να πω εδώ, επειδή έχουμε ξαναμιλήσει για αυτό το θέμα, υπάρχει ένα φοβερό πακέτο για όσους, αυτούς τους λίγους που δεν ασχολούνται ή δεν γνωρίζουν από σύμπαν Alien. Υπάρχει ένα πακέτο σε DVD και Blu-ray, το Quadrilogy, το Alien. Το οποίο περιλαμβάνει, εκτός από τις ταινίες, τις 4, περιλαμβάνει για κάθε ταινία έναν έξτρα δίσκο με making of, συνεντεύξεις από σκηνοθέτες κλπ.
πάρα πολλά. Είναι ουσιαστικά μια κυκλοπαίδεια του σύμπαντος Alien και των ταινιών, πως γυρίστηκαν, ηθοποιών κλπ. Και ο Σκότ έχει μιλήσει πολλές φορές για τον, πέρα ότι δεν υπήρχαν λεφτά για να κάνουν κάτι άλλο, ήθελε αυτό το retro στυλ στο πρώτο Alien, δηλαδή στο διάστημα μεν, αλλά όχι Star Trek. Ήθελε αυτό τους φορτηγατζίδες στο διάστημα, με οθόνες CRT, με πληκτρολόγια, με old tech, ας πούμε, ύφος γενικότερα. Και αυτό το έχουν περάσει στο Isolation, έτσι. Έτσι, έτσι ακριβώς. Μάλιστα, και εγώ από το ίδιο τον Quadrilogy το έχω ακούσει. Έλεγε ότι εκείνη την εποχή άρχισε να γίνεται λίγο της μόδας το Dark Future, ας πούμε, που είναι στο μέλλον μεν, ξέρω εγώ, η ταινία, αλλά γενικά δεν είναι και τόσο όμορφα τα πράγματα όπως βλέπουμε σε διάφορες ταινίες. Οπότε, όπως λες, το είχαν υιοθετήσει αυτό στο Alien το πρώτο. Και μάλιστα μπορώ να πω, εντάξει, ότι μέσα στο παιχνίδι, δηλαδή αυτό το βλέπεις, δηλαδή παντού πάρα πολλά αντικείμενα είναι βγαλμένα από την ταινία, έχει οι διάδρομοι, τα πάντα, ο ήχος, δηλαδή πολλές φορές που ακούγεται μέσα, ή ακόμα θυμάμαι και με το που άρχισε να ξεκινάει το παιχνίδι, την ώρα που πέφτει και το soundtrack, είναι ακριβώς βγαλμένο από την πρώτη ταινία. Πράγμα που σπάνιζε, έτσι, γιατί όπως έχουμε δει, όλα πάνω κάτω ήταν σε στυλ του James Cameron τις ταινίες, το Alien το 2, ξέρω εγώ περισσότερο. Και εδώ θα περάσω τώρα στην ερώτηση τη μεγάλη, που εντάξει την απάντησες σε μεγάλο βαθμό μέσα στο κείμενό σου, απλά. Και φυσικά θέλω και ο Σάββας να μου πει, γιατί ο Σάββας έχει πολύ μεγάλη επαφή με το παιχνίδι από εκθέσεις που είχε πάει. Το αποτέλεσμα ενός παιχνιδιού το οποίο ουσιαστικά έχει έναν εχθρό, έχει και κάποιους άλλους, αυτούς τους κατοίκους εργαζόμενους στο Σεβάστοπολ, στο σταθμό, και κάποια ρομπότ βεβαίως, αλλά πρακτικά ο εχθρός στο παιχνίδι είναι ένας, έτσι, ένα alien, ένα xenomorph. Και εδώ έχει να κάνει με αυτό που είπες προηγουμένως, με παλιότερα παιχνίδια τα οποία πάντα ήταν στο στυλ, ας πούμε, του combat movie του James Cameron. Γιατί βόλευε, έτσι, να φτιαχτούν FPS, shooters, παιχνίδια δράσης που ήταν σε αυτό το στυλ. Όπως και το Colonial Marines το περσινό. Περσινό, ήταν Σάββα, πότε το είχαμε. Πέρσι. Πέρσι. Ναι, 1,5 χρόνο πριν. Λοιπόν, αυτό που θέλω να ρωτήσω εγώ τώρα, το διαπίστωσα σε μεγάλο βαθμό, αλλά το μεταφέρουμε και στα παιδιά που ακούνε, Γιάννη, είναι ότι πώς καταφέρνουν τελικά όλη αυτή την ιδέα του ότι είναι ουσιαστικά survival horror first person παιχνίδι και όχι first person shooter, έτσι, γιατί αυτό είναι τελικά. Ναι, ναι, πώς επιτυγχάνεται αυτό το πράγμα, πώς επιτυγχάνεται να υπάρχει μια ποικιλία, να μην βαριέσαι, να μην είσαι συνέχεια κρυμμένο σε μια γωνία και να τρέμεις σαν παιδάκι, ας πούμε, μη σε βρει το Xenomorph ή κάποιο Android. Καταρχήν να πούμε ότι ορισμένες φορές αυτό γίνεται πάρα πολύ, έτσι, και δηλαδή σε φέρνει σε μεγάλη πίεση, ας πούμε. Αλλά ας το πάρουμε λίγο από την αρχή. Αρχικά μπορώ να πω, ήμουν επιφυλακτικός λίγο αν το παιχνίδι θα ήταν βαρετό καταρχήν πριν το παίξω. Γιατί περίμενα, φοβόμουν δηλαδή ότι θα βλέπεις συνεχώς ένα alien, συνεχώς να σε κυνηγάει. Οπότε από εκεί και πέρα θα έλεγες όχι, και εντάξει, από κάποια στιγμή αυτό και πέρα καταντάει κουραστικό, ας πούμε. Γενικά όμως μπορώ να πω ότι με το που ξεκίνησε το παιχνίδι, το Alien δεν εμφανίζεται με τη συχνότητα που περιμένουμε, ας πούμε, έτσι. Εμφανίζεται πιο σταδιακά και πιστεύω εμφανίζεται με το σωστό τρόπο. Οπότε χτίζει μια ένταση και δεν μπαίνει κατευθείαν στο ψητό, οπότε να αρχίζει και να καταστρέφει, ας πούμε, την όλη ατμόσφαιρα και ίσως να αρχίσει να το κάνει λίγο κουραστικό, βασικά, όχι να χαλάει την ατμόσφαιρα. Νομίζω ότι εμφανίζεται μετά τις δύο περίπου ώρες, 2-2,5 ώρες, κάπου εκεί νομίζω εμφανίζεται πρώτη φορά, έτσι. Ναι, ναι, κάπου εκεί πέρα, από ό,τι θυμάμαι. Γενικά τώρα στην ερώτησή σου, αυτό το παιχνίδι είναι στην ουσία ένα survival horror, γιατί δεν σου δίνει τη δυνατότητα να αρχίζεις να μπιστολιάζεις αριστερά και δεξιά. Ό,τι και αν κάνεις, κάθε σου κίνηση πρέπει να την έχεις σκεφτεί 2 και 3 φορές. Μπορώ να πω μάλιστα ότι όταν το Alien σε κυνηγάει, νιώθεις πραγματικά ότι υπάρχει ένας πολύ μεγάλος κίνδυνος. Δεν ήταν δηλαδή απλά όπως συνηθιζόταν παλιά που βγαίνει ένα Alien, το πυροβολούσες και από εκεί και πέρα τελείωνε. Έχει σημασία ότι βρίσκεται εκεί πέρα και πρέπει να σκεφτείς την παραμικρή κίνηση ώστε να μετακινηθείς σωστά και να προχωρήσεις. Ιδάλλως κάθε βήμα μπορεί να αποδειχτεί θανάσιμο, ας πούμε. Έχει πετύχει αυτό δηλαδή, έτσι, πιστεύεις ότι πέτυχε?
Ναι, κατά την άποψή μου έχει πετύχει σίγουρα. Ίσως κάποιους παίχτες που δεν είναι συνηθισμένοι σε ένα τέτοιο τύπου παιχνίδι, ίσως να τους κουράσει αυτό. Προφανώς, έτσι, γιατί όλοι δεν έχουμε τα ίδια γούστα, ούτε μας αρέσει ας πούμε, να παίζουμε ένα τέτοιο είδους παιχνίδι. Αλλά πιστεύω σε αυτούς που γουστάρουν το survival horror πάρα πολύ, νομίζω ότι θα τους ανταμείψει. Τώρα, πιστεύεις, άμα θέλεις να το τοποθετήσεις κάπου, ότι έχει, σαν κατηγορία εννοώ, ότι έχει συγγένειες με Outlast και με Amnesia κτλ. Αν τα έχεις παίξει αυτά και έχεις άποψη για αυτά. Ναι. Κοίτα, Γιώργο, να σου πω, το Outlast δεν το έχω παίξει, οπότε δεν μπορώ να εκφέρω κάποια γνώμη. Αλλά το Amnesia που δεν το έχω τερματίσει, αλλά γενικά έχω ξεκινήσει ας πούμε, να το παίζω, μπορώ να πω ότι θυμίζει κάπως το Amnesia. Απλά διαφοροποιείται λίγο, γιατί εντάξει, από τη στιγμή που μιλάμε για ένα παιχνίδι το οποίο ήταν, δεν ήταν από κάποια πολύ μεγάλη εταιρεία, έτσι, εδώ βλέπεις ένα παιχνίδι που έχει κατασκευαστεί από ένα πιο μεγάλο στούντιο. Οπότε προφανώς έχει μεγαλύτερες δυνατότητες, ας πούμε. Αλλά θα έλεγα ότι θυμίζει λίγο το Amnesia, έχει δηλαδή εκεί τις ρίζες του. Σαβά, σας είχαν ζαλίσει σας, εισαγωγικά, πολλές φορές για την unscripted AI κτλ. Την είχες δει και εσύ έτσι, σε κάποιες εκθέσεις. Ναι, δεν έβγαινε ποτέ κάτι το ίδιο γενικώς. Και αυτό θέλω να το ρωτήσω στο Γιάννη. Δηλαδή, εάν όντως αντιλήφθηκε, ρε παιδί μου, ότι ποτέ δεν ήξερε τι θα κάνει σαν επόμενη κίνηση το Alien. Ακόμα και όταν ξαναφόρτωνε τα ίδια σημεία και τα ίδια σημεία και τα ίδια σημεία, πάλι και πάλι. Ναι, παίζουν. Βρέθηκες δηλαδή αντιμέτωπος με το οποίο να ήταν τελείως απρόβλεπτο. Ορισμένες φορές, βασικά όχι ορισμένες φορές. Λοιπόν, τώρα αυτό θέλει λίγο προσοχή. Κάποιες φορές το Alien θα βγει, ας πούμε, επειδή έτσι ξεκινάει το cutscene, θα βγει από μια συγκεκριμένη, ας πούμε, στο A ή από ένα συγκεκριμένο αεραγωγό. Αυτό είναι τα trigger, ρε παιδί μου, εντάξει. Εντάξει. Γενικά όμως, ας πούμε, θυμάμαι στην αρχή με το που άρχισα να πρωτοπαίζω το παιχνίδι και άρχισε το Alien να εμφανίζεται. Πάρα πολλές φορές δεν ήξερα, ας πούμε, από πού θα μου έβγαινε. Κάποια στιγμή μου είχε κολλήσει η ιδέα ότι αν μπει στον αεραγωγό δεν βγαίνει. Γιατί είχα προστατευτεί πάρα πολλές φορές. Και στην ουσία, ας πούμε, κάποια στιγμή άκουσα θορύβους, νόμιζα ότι απλά ήταν το εφέ και εμφανίστηκε και μέσα στον αεραγωγό. Οπότε πιστεύω ότι σίγουρα είναι unscripted, δηλαδή δεν μπορείς να προβλέψεις από πού θα σου έρθει. Mm-hmm. Έχει τεχνητή νοημοσύνη που εμένα, τουλάχιστον από την εμπειρία μου μέχρι τώρα, είναι ότι καλύτερο έχω δει, μπορώ να πω. Δεν μπορείς να το περιορίσεις και να πεις θα πάρω αυτή τη στρατηγική, θα την κάνω έτσι και κάποια στιγμή από εκεί και πέρα θα προστατευτώ. Μπορεί να στην πέσει και από μια πλευρά που εσύ δεν το έχεις φανταστεί, ας πούμε. Λοιπόν, εγώ πρέπει να προσθέσω εδώ πέρα τα αρνητικά του παιχνιδιού, γιατί τόση ώρα μάλλον μόνο καλά λέμε. Τα οποία αρνητικά είναι καραμπινάτα, έτσι, η παιδιά κάνει μπαμ και είναι κυρίως τεχνικής φύσεως. Τα συζητήσαμε και με τον Γιάννη, μιλήσαμε τηλεφωνικά δύο φορές το Σαββατοκύριακο όσο έπαιζε και όσο το βλέπα και εγώ στο PS4. Κάποια πράγματα τα οποία δεν επιτρέπονται σε μια τέτοια παραγωγή, η οποία είναι πολύ μεγάλη παραγωγή, είναι πολλά λεφτά. Έτσι, το γεγονός και μόνο ότι έχουν πληρώσει το αρχικό cast της πρώτης ταινίας και έχει να εμφανιστεί σε DLC βέβαια, αλλά εμφανίζεται. Δηλώνει πόσο χρήμα έχει πέσει σε αυτήν την ιστορία. Τα προβλήματα είναι τεχνικής φύσεως από ό,τι είδα εγώ περισσότερο και κυρίως θέματα προγραμματισμού. Δηλαδή υπάρχουν πάρα πολλά glitches, αν όχι πάρα πολλά, πολλά, και κάποια bugs τα οποία, όπως έγραψε και ο Γιάννης στο κείμενο, δημιουργούν ένα πρόβλημα στην ατμόσφαιρα. Δηλαδή το γεγονός ότι εμφανίζεται κάποιο άτομο και κολλάει, ας πούμε, σε μια πόρτα ή σε κάποιο στοιχείο του περιβάλλοντος και αρχίζει και αναβοσβήνει και τρεμοπαίζει, όπως τα είδες και εσύ, Γιάννη, προφανώς, έτσι, γιατί ναι, αυτό σωστά. Αποκλείται να μη σου τύχει, δεν είναι ότι μου τύχε ένα bug, ας πούμε, κάπου που ξεχάστηκε. Ναι, δημιουργεί πρόβλημα στην ατμόσφαιρα. Όπως επίσης είναι απαράδεκτο, παιδιά, απαράδεκτο το lip sync του παιχνιδιού. Δεν είναι αυτό lip sync για τίτλο του 2014. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να το βελτιώσουν με κάποιο update. Εμένα μου τράβηξε ήδη στην PS4 έκδοση 850 MB update και τίποτα δεν έγινε. Έτσι. Αυτό που λέμε τώρα, επειδή ρωτάτε στο chat, συνέβη και στην PS4 έκδοση που σας λέω και στην PS3. Έτσι. Εγώ μόνο να σημειώσω ότι και στην E3 και στην Gamescom τα κομμάτια, τα gameplay κομμάτια, είτε το demo είτε της παρουσίασης,
δεν είχαν ούτε έναν NPC. Έτσι. Ήταν δηλαδή κομμάτια με... όχι, στην Gamescom υπήρχε, αλλά ήταν πολύ συγκεκριμένο. Ήταν τρεις συνομιλίες και δεν ήταν gameplay δικό μας. Το παίζε μέλος της ομάδας ανάπτυξης, λοιπόν, του παιχνιδιού. Αυτό που έπιασα εγώ στα χέρια μου σαν demo ήταν ένα κομμάτι μόνο με το Xenomorph απέναντι. Έτσι, για να... Δηλαδή, δεν ξέρω δηλαδή, πόσος κόσμος... Okay, μετά στην PAX και σε τέτοιες και σε Comic Con και εγώ δεν ξέρω τι μπορεί ο κόσμος να έχει την ευκαιρία να δει και άλλα κομμάτια του παιχνιδιού. Στις δύο μεγάλες εκθέσεις όμως που είδαμε εμείς δεν είχαν gameplay με NPCs με τέτοια σημεία στα οποία να είναι ύποπτα, τα οποία να είναι ύποπτα για glitches και για packs και για οτιδήποτε. Επειδή γράφετε στο chat για τις εκδόσεις, είπαμε ότι ό,τι αναφέρουμε μέχρι στιγμής έχει να κάνει με την PS3 και PS4 έκδοση. Αυτές έχουμε δει εκτενώς, αυτές δοκιμάσαμε, για αυτές έχουμε άποψη. Ο Νίκος ο Πλουμαριτέλης που είναι στο μικρόφωνο αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω γιατί δεν μιλάει. Νίκο, γιατί ντρέπεσαι, αγόρι μου? Έχω να κάνω ερώτηση πάνω σε αυτό. Θα τη ρίξεις τώρα. Έχει την PC έκδοση ο Νίκος. Οπότε είναι κλειδωμένη όμως, γιατί είναι Steam. Αύριο ξεκλειδώνεται η PC έκδοση. Οπότε τώρα δεν ξέρω αν θα κάνουμε κάποιο update στο κείμενο ή αν κάποιο σχόλιο μπορεί να κάνει ο Νίκος μέσα στο review ή οτιδήποτε άλλο. Ή στο forum μπορούμε. Και στο forum βεβαίως, ναι. Κάποιο update για την PC έκδοση και για τα τεχνικά τα θέματα και για την ποιότητα των γραφικών. Γιατί η αλήθεια είναι ότι στο PS4, χωρίς να είναι, προσέξτε παιδιά, γιατί μας, πέρα από τα του παιχνιδιού, το ότι είναι ένα ωραίο παιχνίδι, είναι καλοφτιαγμένο, είναι πρωτότυπο κτλ. Είναι φοβερό fan service, νομίζω συμφωνούμε όλοι εδώ πέρα. Γιάννη, ειδικότερα εσύ που έκανες και το review τώρα. Ναι, έτσι. Ναι, είναι ένα παιχνίδι το οποίο τρέχει μια χαρά στην current gen. Έτσι, μας πουλάνε φύκια και μεταξωτές κορδέλες ότι θα τρέχει πιο ωραία εκεί κτλ. Τέλος πάντων, αυτά είναι πραγματικά marketing κόλπα για να οθήσουν τον κόσμο να αγοράσει next gen συστήματα. Στο PS4, εντάξει, okay, καταλαβαίνετε ότι έχει φοβερούς φωτισμούς, έχει ωραίο φίλτρο με 1080p απεικόνιση. Recorder 94, τα glitches, εγώ τα είδα μετά το update. Εγώ τα είδα μετά, ναι, το update. Δηλαδή είδα ένα glitch στην αρχή του παιχνιδιού. Το έκλεισα γιατί παράλληλα βλέπω και το Hyrule Warriors που είναι να κάνουμε review. Την επόμενη μέρα ανοίγω την κονσόλα, κατεβάζει τα 850 MB update και το glitch εμφανίστηκε μετά από τις 2-2,5 ώρες. Που σημαίνει ότι πρέπει να δοθούν και άλλα updates για αυτά τα πράγματα. Τα updates, το οποίο update επίσης δεν έκανε τίποτα για το τραγικό frame rate στα cutscenes. Είναι τρομερό. Απίθανο, παιδιά. Τα cutscenes τρέχουν... Αυτό προφανώς έχει να κάνει με την τεχνολογία φορτώματος του επόμενου μέρους. Κάτι τέτοιο. Σε 15 frames, ρε παιδιά, τρέχουν τα cutscenes. Δηλαδή, εντάξει, okay, η Creative Assembly προφανώς και δεν έχει εμπειρία από first person shooters, αλλά είναι η δημιουργός του Total War. Δηλαδή, όχι, unplayable δεν είναι, παιδιά, σε καμία περίπτωση. Αλλιώς δεν θα δίναμε και μια καλή βαθμολογία που του δώσαμε. Άσχετο, αναφέρουμε κάποια μειονεκτήματα που ζημιώνουν την εικόνα, αλλά όχι unplayable, σε καμία περίπτωση unplayable. Γιάννη, σε παρακαλώ να με διορθώσω, ναι, αν κάνω λάθος. Ναι, όχι, εγώ συμφωνώ με αυτά που λες, Γιώργο. Βεβαίως, άμα ήταν, θα στο είχα πει. Ναι, δεν είναι σε καμία περίπτωση unplayable. Τώρα απλά εστιάζουμε σε κάποια αρνητικά που έχει το παιχνίδι. Γιατί δεν είναι τέλειο, έτσι. Αλλά όταν παίζεις, ναι, όχι, μια χαρά παίζει που γράφει και ο Πιέρης εδώ. Τώρα έχει κανονικότατα in-game, εγώ προβλήματα ουσιαστικά που να κρασάρει το παιχνίδι ή τέτοια πράγματα, όχι. Κάτι glitches με NPCs, το lip sync που είπαμε, αυτά. Τώρα για το PS4 υποθέτω ότι και το One η έκδοση θα είναι έτσι. Δεν την έχω δει, αλλά θα κάνω μια υπόθεση εδώ. Αν έχετε Kinect εννοώ και αν έχετε PS κάμερα. Έχει εκείνο εκεί το πολύ ωραίο γκιμικάκι, το οποίο αν σκύψεις και κρυφτείς πίσω από ένα πάγκο, έναν τοίχο, ένα τραπέζι, οτιδήποτε, μια γωνία, και πατήσεις L1 ή LB στο One, υποθέτω, και γυρίσεις το σώμα σου, από τον καναπέ εννοώ, γυρίζει και in-game και δουλεύει και πάρα πολύ καλά. Διαβάζει ένα προς ένα. Δηλαδή αν θες να κρυφοκοιτάξεις πίσω από μια γωνία, αν έρχεται κάποιος. Τώρα θα μου πεις γιατί να το κάνεις αυτό. Ο Σάββας είναι έτοιμος. Είσαι σε κανένα χορό, ρε. Όπως το Star Wars. Συγκλονίζομαι. Εγώ θα ρωτούσα αν κοιτάξεις πίσω από τον καναβέ, πώς θα κοιτάξεις
πώς θα δεις μετά στην οθόνη τι ακριβώς βλέπεις. Αλλά, δηλαδή, εκτός όχι. Που βάλεις κανένα καθρέφτη απέναντι. Όχι, 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 όχι. Αν αρχίσεις να στρίβεις ολόκληρο το σώμα και να κρατάς το κεφάλι μόνο προς την οθόνη. Οπότε εκεί θα είναι πολύ ενδιαφέρον. Διαβάζει. Έχει, σχεδόν... έχει ένα ωραίο software, Σάβα. Η αλήθεια είναι. Είναι σχεδόν ναι. Yoga. Εντάξει, καλό είναι. Λοιπόν, να σας πω τώρα πώς δουλεύει αυτό. Είναι λίγο παράξενο. Είπαμε, gimmick είναι. Τα gimmicks είναι gimmicks. Δεν θεωρούνται ποτέ απαραίτητα για, το, για τη σωστή εμπειρία ενός παιχνιδιού. Έτσι. Όχι, είναι επιβαρυντικά για τα νεύρα τα gimmick. Είναι, ναι. Λοιπόν, το συγκεκριμένο gimmick, αν έχετε την κάμερα, μπορείτε να το βάλετε να παίξει γιατί δουλεύει καλά. Παραεπιπτόντως, μάλλον, συγγνώμη, παραδόξως, δουλεύει καλά με την έννοια του ότι έχει ένα καλό software που διαβάζει κεφάλι μέχρι το στήθος του παίκτη και απλά κάνοντας, πατώντας το Ελένα και γυρίζοντας το σώμα σας μερικά εκατοστά αριστερά ή δεξιά, γυρίζει και in-game η Amanda Ripley. Επιπροσθέτως, μπορείς να ενεργοποιήσεις και το μικρόφωνο της PS Camera ή του Kinect και αν είσαι κρυμμένος, σε κυνηγάει το Xenomorph και κρύβεσαι και εκείνη την ώρα χτυπήσει ένα τηλέφωνο, ανοίξει μια πόρτα ή βήξεις ή κάτι, σε ακούει. Ακούει τον χώρο. Στο σπίτι σου, ναι. Αν ακούει... μπει η μάνα μου μέσα, βέβαια. Αν μπει. Ο διαστηρμός δεν θα έχει, πώς το λένε, προηγούμενο. Ναι, ναι. Ακούει τον ήχο του περιβάλλοντος του σπιτιού, έτσι, και σε κυνηγάει το Alien. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι gimmicks. Okay, ναι. Αν αρχίσει να κράζει τη μάνα, θα δείξει την απαραίτητη κατανόηση του. Το Alien. Μπορεί να του πει μισό, 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 Alien, μισό, γιατί μπήκε η μάνα μέσα και μου τη χάλασε. Μισό. Λοιπόν, παιδιά, εντάξει, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο, γιατί δεν έχω και ολοκληρωμένη εμπειρία. Πρέπει να τονίσω αυτό, για να μην παρεξηγούμαστε. Εγώ δεν το έχω ολοκληρώσει το παιχνίδι. Ο Γιάννης το έχει ολοκληρώσει. Μεταφέρω ό,τι είδα μέχρι ενός βαθμού. Σε γενικές γραμμές το βρίσκω πετυχημένο το παιχνίδι, ότι τα κατάφερε η Creative Assembly με κάποια σφάλματα που, εντάξει, πιστεύω κάποια πατσάκια θα βγουν και θα την παλέψουν την κατάσταση, αλλά σε γενικές γραμμές εγώ πιστεύω ότι είναι αυτό που είχαμε φανταστεί και περιμέναμε βλέποντας ένα survival horror alien και όχι ένα combat movie, έτσι. Το πολύ πολύ λες τη μάνα σου να κάνει crouch, λέει ο Χρόνης. Λοιπόν, για όσους ρωτάτε για το Shadow of Mordor, κάντε λίγη υπομονή. Ο Σάββας, το είπαμε, το ολοκλήρωσε σήμερα, οπότε θα μιλήσουμε. Θα μιλήσουμε. Παιδιά, εντάξει, δεν κάνουμε προφορικά reviews, το έχουμε πει και άλλη φορά. Το webcast είναι ένα πολύ καλό όχημα για να ξεδιπλώνουμε σκέψεις και απόψεις κτλ. Ναι, κουβεντούλα είναι. Έτσι, αλλά μην περιμένετε να πούμε, θα βάλουμε τόσο και αναλυτικό review κτλ. Συζητησούλα γίνεται. Γιώργο. Γιώργο και Γιάννη, ναι. Το Alien είναι στους 5 πιο intimidating εχθρούς που έχετε αντιμετωπίσει. Ας πούμε, για μένα πες το στα ελληνικά. Πιο όχι προκλητικούς, τρομακτικούς να το πούμε. Εμένα, ναι, ναι. Ο Νταχάκα μου δημιούργησε εφιάλτες και ήταν scripted. Τρεμή. Κοίτα, να σου πω τώρα κάτι, για να λέμε και το στραβού το δίκιο που λέμε. Εγώ γενικά να ζοριστώ από εχθρό, έχω να ζοριστώ από τον Nemesis. Χρόνια τώρα. Ψυχολογικά να ζοριστείς, Όχι, ναι, προφανώς, εντάξει. Καλά, τον νομίζω... Nemesis δεν ζοριζόσουν από τον Nemesis, από το controller ζοριζόσουν. Ο εχθρός εκεί είναι ένας είναι ο εχθρός, το controller. Έτσι, λοιπόν, ισχύει, αλλά γενικά μπορώ να πω ότι ήμουν και σε μικρότερη ηλικία τότε. Δεν έπρεπε να παίζω συγκεκριμένο παιχνίδι. Οπότε, τέλος πάντων, νομίζω ότι εμένα αυτό μου έχει μείνει, ας πούμε. Και ο Νταχάκα, εντάξει, ήταν... Ζόρικος. Κοίτα, ναι, αν για τα τελευταία χρόνια, γενικά εγώ δεν έχω δει κάτι αντάξιο. Σε καμία περίπτωση δεν βάζω το νου στα ανάκατο Resident Evil το 6, δεν το συζητάμε. Οπότε, ναι, για το Alien θα έλεγα σίγουρα ότι είναι αρκετά πιεστικός εχθρός. Σου βγάζει την πίστη. Δεν το συζητάω. Από θέμα ψυχολογίας θα συμφωνήσω, Νίκο. Αν και υπάρχουν... κάποιοι εχθροί στο Drive Club μετά το semi pro επίπεδο που είναι πολύ πιο intimidating από το Xenomorph. Για το Drive Club, παιδιά, θα έχουμε αναλυτικό review φυσικά από δύο συντάκτες αύριο το απόγευμα μετά τις 4 για να δείτε τι σημαίνει intimidating AI που λέει ο Νίκος. Τρομακτική AI. Λοιπόν, ναι, είναι γενικότερα ως φιγούρα πέρα από το pop culture του πράγματος και το από τον απίστευτο σχεδιασμό του φαλικού συμβολισμού λόγω Giger, έτσι, του Alien και όχι μόνο. Α,
Το πατ βαριά τώρα. Ναι, όταν λέμε intimidating, intimidating, πώς το λέμε, την προφορά μου μέσα. Δεν θα το ξαναπώ. Intimidating, λοιπόν, τρομακτικός. Μην το μπερδεύεις με τον Οκτώβρη και τον Σεπτέμβρη. Όχι, ο Οκτώβρης δεν έχει μη. Μην αλλάζεις τα του και τα του. Δεν έχει Οκτώβρης μη. Ναι, νομίζω ότι είναι από τις φιγούρες που έχουν σχεδιαστεί για κινηματογράφο και video game, τις πιο τρομακτικές. Που βέβαια λόγω James Cameron, εντάξει, αυτό βέβαια είναι υποσυζήτηση το θέμα, okay, έχασε σε πολύ μεγάλο βαθμό αυτό το μυστηριώδες τρομακτικό που είχε, γιατί ουσιαστικά στο Aliens, πέρα από την ταινιάρα το Aliens αγαπημένη κτλ, τα Aliens ήταν canon fodder, εξυπηρετούσαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, ένας εχθρός ακόμα αυτό, ναι. Αλλά το Alien έτσι όπως παρουσιάστηκε στο πρώτο και έτσι όπως είναι και στο Isolation, στην πρώτη ταινία συγγνώμη για να είμαι ξεκάθαρος, και στο Isolation, είναι από τις πιο τρομακτικές φιγούρες που υπάρχουν, κυρίως όμως στον κινηματογράφο, κυρίως στον κινηματογράφο, στο πρώτο Alien, στην πρώτη, στο Ridley Scott, το αριστούργημα αυτό, το οποίο σχολίασε και ο Σάββας στο κείμενο 35 χρόνια, πόσα περάσει, 35 χρόνια τόσα, ναι. 35 χρόνια, ναι. Το 79, ναι. Το περίεργο είναι πάντως ότι δηλαδή αυτή η ταινία ακόμα και τώρα να τη δεις, είτε είναι τόσα χρόνια αργότερα, αυτό δηλαδή που λέμε, τη βλέπεις κανονικά, λες και δεν έχει ας πούμε κάποιο ψεγάδι μέσα ας πούμε, τη βλέπεις άνετα, ανετότατα, οπότε νομίζω έτσι αποδεικνύει και την αξία της. Έτσι αποδεικνύεται, ναι. Μέσα για το 3 να πείτε γνώμη που όλοι οι οπαδοί διαφωνούν μεταξύ τους. Εκεί είναι το ζουμί, το 1 και το 2 είναι το 3. Για το 3. Ναι. Εκεί. Μια χαρά είναι το 3. Είναι τελείως διαφορετικό στυλ. Είναι άλλο πράγμα το 3, τελείως. Αλλά καταφέρνουν, όπως και το 4 είναι άλλο πράγμα. Το οποίο 4 σχεδόν ευθυγραμμίζεται, ας πούμε, με τα κλισέ της εποχής, που ήθελε λίγο πιο fancy, έτσι, πιο πολύχρωμες παραγωγές. Αλλά πάλι ο Ansel έδωσε τέτοιο, έδωσε... ποιος ήταν, Ζαν Πιέρ Ζενέ. Ο Ζενέ έδωσε ταινιάρα πάλι, ρε φίλε. Έδωσε ταινιάρα, τι να κάνω. Για το 3 πρέπει να αναγνωρίσουμε στον Φίντσερ ότι τον φέρανε τελευταία στιγμή επάνω, on board που λένε, χωρίς σενάριο έτοιμο, το γράφανε επί τόπου. Το σενάριο στο 3 γραφότανε όσο γυριζόταν η ταινία. Τον φέραν τον άνθρωπο τελευταία στιγμή διεκπαιρεωτικά να κάνει πράγματα και πιστεύω υπό τις συνθήκες τις οποίες θέλησε η Fox να βγάλει την ταινία αυτή για να μαζέψει χρήμα, τα πήγε πολύ καλά ο Fincher. Το 3 εμένα μου αρέσει, παρόλο που το έχουν φάει, το έχουν θάψει πολλοί fans, έχει δικό του χαρακτήρα. Δεν προσπάθησε να κλέψει ούτε του Scott ούτε του Cameron την ταινία. Εντάξει, έχει τα προβλήματά της, αλλά νομίζω υπό τις συνθήκες, ειδικά πρέπει να τις αναλογιστούμε, έτσι, γιατί πολλοί τον έχουν χρεώσει το Fincher για την ταινία αυτή. Δεν έφταιγε ο άνθρωπος. Ψάξτε λίγα για να δείτε τι έχει γίνει στο παρασκήνιο. Και νομίζω τα πήγε πολύ καλά. Εμένα μου άρεσε το 3. Μου άρεσε. Απλά Γιώργο, θέλω να προσθέσω, επειδή γενικά το Aliens είχε πολλούς φανατικούς fans, του έχουν χρεώσει, ακόμα και ο James Cameron το έχει χρεώσει. Τώρα να το κάνουμε spoiler για τις ταινίες, δεν ξέρω τι λες. Εντάξει, δεν νομίζω τώρα. Για τις ταινίες. Εντάξει. Μπορούμε να πούμε. Επειδή στο τέλος πεθαίνει, βασικά στο 3 βλέπουμε ότι έχει πεθάνει ο Hicks και η Newt, ας πούμε. Γενικά ο James Cameron θεωρούσε ότι είχε φτιάξει ένα πολύ ωραίο roster χαρακτήρων που θα μπορούσε να το εξελίξει, ας πούμε, και να πας παρακάτω και να κάνεις νέες περιπέτειες. Οπότε γενικά για τους fans του Alien του 2 λέει αυτό ήταν ένα χαστούκι στο πρόσωπο. Ναι, ακόμα και το για μεγάλο λάθος, αυτή είναι αλήθεια, το μεγάλο λάθος, τώρα λιγάκι φεύγουμε από τη συζήτηση για το Isolation, αλλά μιλάμε για το σύμπαν, δεν πειράζει. Εντάξει, δεν πειράζει. Ναι, το μεγάλο πρόβλημα με το Alien 3 και το μεγάλο παράπονο είναι ότι έχουμε δύο χαρακτήρες, τον Hicks και την Newt, από το 2, από το Aliens, οι οποίοι περάσαν τα πάνδυνα και τους κράτησε στη ζωή ο James Cameron και έχει σκοπό να τους χρησιμοποιήσει, αν όχι ο ίδιος, μέσα στο franchise. Και με το που ξεκινάμε βλέπουμε δύο ήρωες στους οποίους έγινε αγώνας για να σωθούν στο Aliens, να πεθαίνουν έτσι για πλάκα, ελαφρά την καρδιά, ναι, για πλάκα. Επαναλαμβάνω όμως ότι δεν φταίει ο Fincher γι' αυτό. Δεν φταίει ο Fincher, ήταν γραμμένο από άλλους το σενάριο.
και ήταν και διαφορετικό στην αρχή. Μπήκαν οι executives της Fox στη μέση και τα κάνανε λίγο σαλάτα. Έτσι. Επίσης το καταπληκτικό ποιο είναι, ότι στο Colonial Marines, εδώ θα να το δώσω το spoiler, νομίζω ότι με ένα χρόνο μετά, Σάββα, μπορούμε να το πούμε. Ένα μισή χρόνο μετά. Με έναν παράξενο τρόπο αγνοεί το Alien 3, το Colonial Marines, και εμφανίζει περίπου λίγο πριν το τέλος του παιχνιδιού τον Hicks, ζωντανό. Έτσι, ναι, κανονικό ήταν. Να προσθέσω κάτι εδώ. Ναι, βεβαίως, βεβαίως. Και νομίζω να το κλείσουμε αυτό για να περάσουμε μετά στο Shadow of Mordor, έτσι, και να πούμε, γιατί έχει και το Assassin να μιλήσει ο Σάββας. Έχουμε πολλά ακόμα. Δεν είχα παίξει το συγκεκριμένο DLC, αλλά έχει βγει ένα DLC για το Colonial Marines, το οποίο σου εξηγεί πώς έζησε ο Hicks. Και βασικά, αυτό δεν το έχω δει. Ναι, για πες, έχει ενδιαφέρον. Ναι, ναι, ναι. Και στο Alien το 3, μάλιστα, η μεγαλύτερη μπαρούφα, ας πούμε, που ξεκίναγε στην ταινία και φωνάζαν όλοι, ήταν ότι μας εμφανίζει να υπάρχουν αυγά μέσα στο σουλάκο, ας πούμε, έτσι. Και θεωρούσαν άλλοι ότι απλά ήταν, ξέρω εγώ, ένα στοιχείο του σεναρίου τη στιγμή. Σου λέει πώς να βάλουμε Alien, ξέρω εγώ, ας πούμε ότι έχει αυγά μέσα. Πράγμα που λογικά, ας πούμε, δεν έστεκε αυτό, αν το σκεφτείς από πολλές απόψεις. Και μέσω του αυτού του DLC, εντάξει, τώρα δεν θέλω να κάνω spoiler, προσπαθούν να μαζέψουν λίγο τα συνμάζευτα στο σενάριο και προσπαθούν να το εξηγήσουν για ποιο λόγο υπήρχαν Alien, ας πούμε, πάνω στο σουλάκο και για ποιο λόγο επέζησε ο Hicks στο παιχνίδι, στο Colonial Marines, ας πούμε. Εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ τι ακριβώς κάνανε, αλλά ο Hicks, τον είδαμε τον Hicks με ανοιγμένο στέρνο, ας πούμε, δεν ξέρω πώς ήταν, πεθαμένο στην εισαγωγή του Alien 3 και ξαφνικά είναι ζωντανός. Τώρα δεν ξέρω τι είναι, κλόνος είναι. Θες να πω, Γιώργο? Εντάξει, ναι, αφού είπαμε τώρα έτσι κι αλλιώς, ναι. Okay, συγγνώμη, σε διέκοψα κιόλας. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Στην ουσία, αυτός μέσω του DLC σου δείχνει ότι δεν ήταν ο Hicks αυτός στο Alien το 3. Ήταν ένας άλλος, ο οποίος έτυχε να φοράει, ας πούμε. Δεν θυμάμαι τώρα τι ακριβώς, αν στρατιωτική στολή ήταν, όχι, νομίζω κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, δεν θυμάμαι καθαρά. Και στην ουσία, ας πούμε, τον μπερδέψανε και είχαν την εντύπωση ότι ήταν ο Hicks, αλλά στην ουσία λέει ότι δεν ήταν αυτός. Και ποιος ήταν, γιατί είχαν πεθάνει όλοι στο Alien. Ο Leatherface που έκοβε. Θα μας τρελάνουν, ναι. Θα μας τρελάνουν. Γι' αυτό σου λέω, Γιώργο, προσπαθούν λίγο να συμμαζέψουν τα συμμάζευτά, αλλά στην ουσία, τέλος πάντων, από ό,τι θυμάμαι στο DLC, υπάρχουν κάποιοι τύποι μέσα στο σουλάκ. Γίνεται ένας χαμός και μπαίνει μέσα στο κρυογεννητικό θάλαμο του Hicks ένας άλλος τύπος, ας πούμε. Έτσι πάει το πράγμα. Εντάξει, λοιπόν, okay. Λοιπόν, και φυσικά την ατάκα αυτή την είχα βάλει και σε ένα vidcast παλιά, Symphony X13 που βάλει στο chat. Με τον Game Over Man. Game Over Man. καταπληκτικός. Έτσι. Λοιπόν, για όσους δεν έχουν ασχοληθεί με το σύμπαν Alien, να πούμε ότι νομίζω ότι αξίζει να τα δείτε και τα τέσσερα. Το κάθε ένα έχει το δικό του χαρακτήρα και έχει να προσφέρει πράγματα. Μείνετε πολύ μακριά, εκτός κι αν αγαπήσετε το σύμπαν και θέλετε να δείτε παραπάνω πράγματα από Alien vs Predator. Ειδικά από το Requiem. Και ακόμα πολύ πιο μακριά από το τέτοιο. Από αυτό το πρόσφατο, το ανοσιούργημα που βγάλε. Το Prometheus. Αυτό το πράγμα. Αυτό. Που να τον φάει ο γήπας. Λοιπόν, το οποίο θα έχει συνέχεια. Που έτρωγε το σηκώτη του Οδυσσέα, του Προμηθέα να φάει και το δικό του το σηκώτη. Λοιπόν, το οποίο θα έχει συνέχεια από ό,τι έχει υποθεί. Δυστυχώς. Αν δεν το προλάβει το σηκώτη ο γήπας, ο Αετός. Ο Αετός, Λοιπόν, ναι, και τον Προμήθειους ουσιαστικά, παρόλο που στην αρχή δεν τα είχαν. Γιατί ρε Σάβα, άρχισαν τώρα τα παιδιά. Γιατί έγινε έτσι. Τον σκότρο, εγώ που να ξέρω. Λοιπόν, το Prometheus, ναι, έρχεται και ουσιαστικά είναι prequel, ενώ λέγανε ότι στην αρχή ότι δεν θα έχει σχέση με το σύμπαν Alien, προφανώς και έχει, εννοείται ότι έχει, και αρχίζει και προσπαθεί να δώσει εξηγήσεις σε κάποια πράγματα. Αν μπείτε στο ίντερνετ, παιδιά, και ψάξετε κιόλας αναλύσεις σχετικά με το Prometheus και τους δεσμούς που έχει με το σύμπαν Alien, ανθρώπους, εταιρείες, πλανήτες, πράγματα και καταστάσεις, θα δείτε πως το lore έχει αρχίσει και επεκτείνεται πάρα πολύ. Όμως καλά, μωρέ, το θέμα ξέρεις που είναι, ρε Γιώργη, το έχουμε λίγο γενικά αυτή η άτιμη pop κουλτούρα, να πούμε, αυτά τα πράγματα τα κάνει. Οκ, τώρα θα μου πεις
πάλι άρχισε τη μουρμούρα, ας πούμε, πάνω από το, εκεί από το βουνό, τίποτα δεν θα, τίποτα δεν θα εξελισσόταν, μην γελάς. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω, όταν έβγαινε το Alien, και το κάθε Alien, γιατί υπάρχουν πολλά Alien γενικώς, σε αυτή την τέχνη και σε αυτό το χώρο και σε ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπινη ευχαρίστηση, με έργα τέχνης, έτσι. Okay, 35 χρόνια μετά μπορεί να έρθει ο δημιουργός και να πει ότι εγώ είχα ένα lore από εδώ μέχρι απέναντι. Και η ταινία που βλέπετε είναι ένα κομματάκι εκείνου του lore. Αλλά αυτό το πράγμα που έπαιρνε ο θεατής, που είδε και αγάπησε το Alien, για αυτό που πραγματικά ήταν, δεν ήταν ούτε το lore που δείχνεται στον Προμηθέα, που φαίνεται στον Προμηθέα, ούτε το lore που φαίνεται μετά τον Προμηθέα 2, ούτε αυτό που ήταν του Ζενέ στο 4, ούτε αν κλωνοποιήθηκε η Ripley, ούτε τίποτα. Ήταν μια ταινία που στηριζόταν στην εξής απλή τριάδα. Πρώτον, ατμόσφαιρα. Ατμόσφαιρα. Κλειστός χώρος, κλειστοφοβικό πράγμα, ανακύκλωση πολύ τετριμένων ιδεών, οι οποίες όμως, οστεωνότανε, υλοποιούνταν πάρα πολύ αριστουργηματικά. Το δεύτερο, μάγκες καλλιτέχνες. Σκοτ στην κάμερα. Ο Μπάνον στο γράψιμο. Γκίγκερ στα σχέδια. Μέμπιους, ο Ζαν Ζιράντ, ο τεράστιος αυτός κομίστας, σε concept art, σε περιβάλλοντα, μην νομίζετε ότι, ας πούμε, το περιβάλλον όταν βλέπουμε το Alien για πρώτη φορά είναι μόνο του Γκίγκερ. Ο Γκίγκερ σχεδίασε τη μορφή αυτή καθ' αυτή. Το σκάφος, ναι, σκάφος, αυγά κτλ. Το στήσιμο, αυτό το βάθος το απίστευτο που έχει εκείνη η εικόνα, που είναι μια απλή εικονίτσα ζωγραφισμένη στο χέρι, είναι του Μέμπιους. Ο οποίος Μέμπιους είχε παλιότερα, συνεργαστεί με τον Ομπάνο στο Long Tomorrow, το οποίο είναι από τα σπουδαιότερα κόμιξ του. Και εκεί μιλάμε για πραγματικό ευρωπαϊκό βαρβάτο κόμικ, όχι αστεία πράγματα. Λοιπόν, καλλιτέχνες. Και τρίτο και κυριότερο, παιχνίδι με τους πιο βασικούς φόβους του ανθρώπου. Σκοτάδι, άγνωστος θόρυβος, υπερφυσικό, άγνωστο, κουλουπού. Ούτε Προμηθέας, ούτε μυθικές φιγούρες που εξαϊλώνονται σε ποτάμια, ούτε ηθοποί που βαριούνται να παίξουν, που βαριούνται που τους βλέπεις και σε πιάνει και σαν χασμουριτό, γιατί και αυτοί σχεδόν χασμουριούνται. Λοιπόν, ούτε τίποτα. Αυτό εννοώ. Και αυτό το πράγμα, αυτά τα στοιχεία, όχι ακριβώς όπως είναι στο Alien, αυτά όμως τα στοιχεία θα τα δούμε σε όλα τα αριστουργήματα που σημάδεψαν και εμάς σαν θεατές και την τέχνη αυτή καθ' αυτή, και την ιστορία και του κινηματογράφου και της μουσικής και του κόμικ και των παιχνιδιών κτλ. Και αυτά τα στοιχεία ένα-ένα τα έχουμε αφαιμάξει, τα έχουμε πάρει σιγά-σιγά. Τώρα ποιος τα πήρε, οι εταιρείες τα πήρανε. Ναι. Ο κόσμος που έχει ισοπεδώσει το κριτήριο ότι τα πήρε, δεν ξέρω τι τα πήρε. Εγώ προσπαθώ να δω ταινία που επιστημονικής φαντασίας ή τρόμου τα τελευταία χρόνια που να φτάσω στο τέλος και να θυμάμαι τι γίνεται στην αρχή. Αδυνατό να το κάνω πλέον. Τελειώνει η ταινία, καταλαβαίνω ποιος σκοτώνεται, ποιος δεν σκοτώνεται και ρωτάω, α, αυτός τι ήταν τελικά που σκοτώθηκε. Και το Alien ξεκινάει και έχει 600 σκηνές, αν πάρεις την ταινία από την αρχή μέχρι το τέλος, που έχουν μείνει, ρε παιδί μου, πώς να το πω, που έχουν μείνει σημαδιακές. Να μιλήσω για την αρχή, την οποία εσχρά τη γράφει ο ίδιος, αντιγράφει τον εαυτό του ο Θεός, ο Σκοτ. Καλά, εδώ θα μου πεις, έκανε την άλλη με την, πώς τη λέγαμε, με την Demi Moore. Το G.I.J. Αυτό, ναι, το τέτοιο. Λοιπόν, αντιγράφει τον εαυτό του για να παίξει με το συνέστημα το δικό μου, ότι ξαναβλέπω αυτό που είχα δει πιτσιρικάς, ας πούμε, 6 χρονών και είχα χεστεί πάνω μου και το ξαναβλέπω τώρα στον Προμηθέα, στυλαρισμένο, γυαλισμένο, κομπιουτεραρισμένο, με πρώτα αστέρια του κινηματογράφου και όλα αυτά. Μηδένει στο Πηλίκιον που έλεγε και ο Τζέφρι. Το πιλίκι. Λοιπόν. Και για να. Έλα, ακούω. Πες, θα το σου πω εγώ μετά. Και για να καταλήξουμε και στο παιχνίδι τώρα. Εγώ προσωπικά,
Okay, ξέρω ότι ανά πάσα στιγμή μπορεί να διαψευστώ. Ούτως ή άλλως δεν παίζω ούτε το σπίτι μου, τα λεφτά μου εκεί πέρα. Αλλά εγώ προσωπικά, σαν οπαδός και όσο συνεισφέρω σε ένα μεγάλο site όπως το Game Over και όπως τα συζητάμε και όσο μπορώ και σχηματίζω εντός εισαγωγικών γούστα, ή τα πλάθω ή τα σχηματοποιώ ή τα ζμιλεύω έτσι σε ένα μικρό ποσοστό, έχω να πω ότι πλέον αυτό το πράγμα το παίρνω λίγο πατριωτικά. Το ότι έρχεται μια μεγάλη εταιρεία, η Sega, με ένα τεράστιο στούντιο από πίσω, την Assembly, και ασχολείται με ένα παιχνίδι που δεν κοιτάει ούτε community challenges ανά εβδομάδα, ούτε... Μην αρχίσω να τα ξαναλέω. Και... Όχι, πες τα, ωραία. Και βγω γκρινιά πάλι της εβδομάδας, λοιπόν, και βγάζει ένα παιχνίδι στην αρχή μιας γενιάς, γιατί ακόμα στην αρχή είμαστε, στην αρχή μιας γενιάς που ακόμα δεν ξέρει με τι θέλει να παίξει, αν θέλει να παίξει με νούμερα, αν θέλει να παίξει με ονοματάκια πάνω από NPCs, γιατί οι NPCs δεν είναι NPCs, αλλά είναι ο δικός σου φίλος και είναι πολύ immersive αυτό. Λοιπόν, δεν ξέρει με τι θέλει να παίξει ακόμα η γενιά. Και η Creative Assembly μας είναι ένα παιχνίδι που είναι tribute σε μια τεράστια ταινία και είναι 100% ας το πούμε προσωπική εμπειρία. Μπαίνεις, χάνεσαι στον κόσμο όσο έχουν καταφέρει να το κάνουν αυτό το πράγμα. Και αφιλόξενο, έτσι. Όταν το έχω παίξει, αφιλόξενο, άβολο και σου λέει, εγώ φίλε είχα κάτι να εξυπηρετήσω. Το εξυπηρέτησα, δεν ξέρω αν σου αρέσει. Οπότε εγώ δεν θα στεκόμουν να κάνω σε bugs και glitches και το ένα και το άλλο, ούτε σε lip sync να σου πω την αλήθεια, βλέποντας συνολικά μια προσπάθεια. Θα το δω όμως και όντως μπορεί να σε βγάζει από το κλίμα, δεν ξέρω. Λοιπόν, εγώ αυτό το πράγμα, απριόρι, πριν ακόμα δω το παιχνίδι, θα κάτσω και θα το στηρίξω. Και θα πω μπράβο και μακάρι να είχαν τα ούμπαλα άλλες 4-5 τέτοιες εταιρείες και να βγάλουν αυτό το πράγμα. Την ίδια ώρα που βλέπουμε άλλους κολοσσούς που έδωσαν κάποτε, έδωσαν κατέθεσαν πραγματικά αριστουργήματα στον τομέα αφήγησης, στον τομέα ατμόσφαιρα, στον τομέα τέτοιου, να παίζουν, να πούμε, με τα σασκριτικά σύμβολα του φωτός και του σκότους, να πούμε. Αχ, οι αγάπες δεν κρύβονται. Έτσι, ναι, η αδυναμία είναι. Για πες, Γιάννη, εσύ αυτό που ήθελες για να ολοκληρώσουμε σιγά σιγά μετά του Alien. Απλά ήθελα να προσθέσω στο Prometheus που είπε στην αρχή ο Σάββας, ότι είχα διαβάσει διάφορες αναλύσεις στο ίντερνετ γενικά για αυτό το συγκεκριμένο θέμα και έλεγε ότι ήταν μια κάποιες θεωρίες, έτσι δεν ήταν κάτι αποδεδειγμένο φυσικά αυτό. Απλά έλεγε η Fox και καλά, ας πούμε, πως ήταν μια τεχνική να βγάλει τη βρωμιά του AVP, επειδή στιγματίστηκε πολύ το franchise από το Alien vs Predator και γενικά είχε ακούσει πάρα πολύ άσχημα λόγια, προσπάθησαν να κάνουν μια μεταβατική ταινία από κάτι άλλο προς Alien με σκοπό να ξεχάσει ο κόσμος τη λέρα που είχε υπάρξει νωρίτερα. Τώρα παρόλα αυτά, εντάξει, δεν ξέρω κατά πόσο όντως αυτό επιτεύχθη, αλλά λένε ότι το Prometheus το 2 θα συνδέει τον Προμηθέα με το Alien. Άρα ίσως εκεί πέρα να ξαναέρθουν τα πράγματα όπως είναι. Και ξαφνικά, ναι, και μετά το μόνο που μένει είναι, επειδή είναι Fox, να εμφανιστούν και μερικοί Jedi. Ακριβώς. Η αλήθεια είναι ότι θα ξαναγυρίσω στο Quadrilogy και στα καταπληκτικά ντοκιμαντέρ που έχει μέσα. Παραδόξως, έχει πράγματα τα οποία δεν έχουν κοπεί. Να μιλάνε δηλαδή παραγωγοί, ηθοποιοί, σκηνοθέτες κλπ. Με τα χειρότερα λόγια για τους executives της Fox και έχουν μπει κανονικότατα, δεν έχουν κοπεί αυτά. Μπράβο τους. Για το πώς καταστράφηκε το συγκεκριμένο franchise με τα AVP. Και μάλιστα η Sigourney Weaver αναφέρει σε κάποια στιγμή στο making of του Resurrection ότι δέχτηκε να παίξει στο 4 μόνο και μόνο γιατί είχε μάθει, λέει, ότι σκοπεύαν να κάνουν, λέει, κάποια βλακεία, έτσι ακριβώς είναι, την κάνω quote, σκοπεύανε, λέει, να κάνουν κάποια βλακεία τύπου Alien vs Predator και ήθελα, λέει, να το αποφύγουμε αυτό, επειδή το έχει αγαπήσει και αναγνωρίστηκε από το Alien Sigourney Weaver και το αγάπησε το franchise και δέχτηκε να κάνει το 4 μόνο και μόνο για να μην γυριστεί AVP. Και που το έκανε, το AVP γυρίστηκε. Εντάξει, αυτά είναι, ναι, αυτά είναι τα δαχτυλάκια των... Να σου πω, premium member ή platinum member έχουμε? Δεν έχουμε στο Game Over. Premium. Γιατί? Premium, ναι, ρε. Για να κάνουμε τον Mad Max.
που πόσταρε το καλύτερο soundtrack κομμάτι όλων των εποχών και έβαλε βέβαια το Anvil of Chrome, αλλά δεν είναι το Anvil of Chrome, είναι το Riddle of Steel, έτσι. Αλλά επειδή έκανε την προσπάθεια, έπεσε να αρχή το soundtrack, θα τον κάνουμε premium. Λοιπόν, ναι. Πολυδούρι, Πολυδούρις, το έχουμε ξαναπεί, παιδιά, ναι, ότι είναι αγαπημένος. Και δικός μου τουλάχιστον, νομίζω και του Σάβα φυσικά είναι, έτσι. Ναι, και του Σάββα. Και του Σάββα. Είναι αγαπημένος. Και του Μάρτς. Το soundtrack του Conan, από όσα έχω ακούσει εγώ και τις λίγες γνώσεις που έχω από soundtracks κινηματογράφου, είναι ό,τι καλύτερο και πιο επικό έχω ακούσει ποτέ στη μαζί ζωή. Με Μωρικόν. Μαζί με Μωρικόνε και μαζί με Παπαθανασίου, Blade Runner. Πες το, Blade Runner, Manowar. Σοβαρά, τώρα. Μην τρέπεσαι, ναι, γιατί κολλάει η λέξουλα. Γιατί κολλάει η λέξουλα στα χείλη. Μην τρέπεσαι να το πει. Λοιπόν, Manowar, Παπαθανασίου στο Blade Runner, Conan Πολυδούρης και Μωρικόνε γενικώς. Έτσι. Λοιπόν, κλείνουμε, κάνουμε, όχι κλείνουμε την εκπομπή, κάνουμε ένα διάλειμμα, βάλουμε μουσικούλα να ακούσουμε. Να ευχαριστήσω. Δεν το έχω εδώ τώρα, Έχω άλλα, μου έχει δώσει ο Νίκος εδώ κομμάτια για σήμερα. Ωραία, βάλε. Λοιπόν, να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Γιάννη για τις πληροφορίες που μας έδωσε για το Isolation, τη γνώμη του κτλ. Και την πρώτη του εμφάνιση σε webcast. Γιάννη. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να μας ακούς, ωραία. Λοιπόν, και επειδή ο Γιάννης θα φύγει τώρα και θα έρθουν άλλα παιδιά στην παρέα, να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Γιάννη, γιατί για τέτοια franchise και για τέτοια παιχνίδια και για τέτοιες υποθέσεις, η γνώση του υπόβαθρου, ας πούμε, είναι πολύτιμη. Είναι πολύτιμη. Εγώ είμαι. Γιάννης, εντάξει. Ναι. Εγώ είμαι. Η αναλύση που έκανε ήταν to the point. Δηλαδή, ναι, ρε παιδί μου. Ναι, όπως ναι, πρέπει. Ναι. Γι' αυτό το λέω. Γιατί δεν, εμένα προσωπικά πλέον, δεν ξέρω τώρα, η ηλικία φταίει, το μυαλό φταίει, δεν ξέρω. Στη φάση που είμαι, δεν μου αρκεί να βρεθεί ένας και να μου πει ήταν καλό το παιχνίδι. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό μόνο το παιχνίδι. Δηλαδή, όταν έχεις ένα παιχνίδι που παίζει με την πρώτη αυτή ιστορική ταινία και με όλο αυτό το lore, δεν θα αρκεί τόσο να κάτσει κάποιος να μου περιγράψει τους μηχανισμούς αν μοιάζουν με το Outlast ή όχι. Δεν καλύπτομαι, ρε παιδί μου, πώς να το κάνουμε δηλαδή. Mm-hmm. Σωστά. Λοιπόν, κλείνουμε και το πρώτο κομμάτι της εκπομπής και επιστρέφουμε με πάρα πολύ πληροφορία για Shadow of Mordor και Assassin's Creed Unity, έτσι, έχουμε άλλες παιχνιδάρες που... Βαριέμαι τώρα, τσατίστηκα με τη βιομηχανία, δεν το... έχουμε να πούμε για Lord of the Rings τώρα, κάτσε, πάμε από τη μία αγάπη στην άλλη αγάπη τώρα, έχουμε πράγμα να πούμε. Λοιπόν, Γιάννη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, παιδιά, καλό βράδυ. Λοιπόν, επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά εμείς, παιδιά. Να ξαναπούμε. Καλό βράδυ. Λοιπόν, να επιστρέψαμε. Και ο Γιάννης, ο ένας έφυγε, ο Γιάννης ο άλλος ήρθε. Γιάννης πίνει, Γιάννης. Πώς λέει, Γιάννης. Γιάννης πίνει, Γιάννης πίνει. Γιάννης κερνάει. Σάιτ χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Σάιτ χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. 45 Γιάννηδες ενός κοκόρου γνώση. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν χρειάζεται. Αυτό δεν χρειάζεται να το πεις, λέει. Τύχες Γιάννη, τύχα πάντα. 45 μάστορι και 60 μαθητάδες. Γιάννη μου, το μαντήλι σου. Γιάννη μου, το μαντήλι σου, ναι. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, Γιάννης Τσιτσέλης στην παρέα μας. Ο Γιάννης φοβάται το θηριό και το θηριό του Γιάννη. Και το θηριό του Γιάννη, μπράβο, ναι. Ο webcast χωρίς Γιάννη προκοπή δεν κάνει. Σωστός ο Mad Max. Ο Μπαρμπαγιάννης ο Κανατάς. Αυτό είναι Megadeth. Αυτό είναι Megadeth, είναι αυτό. Το κατάλαβες. Και ο Αποστόλης είναι που είναι στο chat. Αποστόλη, σε περιμένουμε και σένα να βγεις κάποια στιγμή σε εκπομπή, αν είσαι ο Αποστόλης τώρα και με ακούς. Λοιπόν, και ο Ποζέστη Χέλγκαστ, ο Ηλίας. Τι έγινε, ρε παιδιά? Εγώ ήμουν πάνω με την πάρα. Λέω και εγώ, πού ποστάρουν αυτοί. Λοιπόν, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τώρα θα περάσουμε σε άλλο πολύ σημαντικό παιχνίδι, για το οποίο επίσης τώρα συμπτωματικό είναι αυτό, αλλά εντάξει, υπάρχουν διαγωνισμοί και για τα δύο παιδιά και έχει γίνει χαμός από ό,τι θα έχετε διαπιστώσει, έτσι. Διαγωνισμός Alien Isolation με πόσες 900 τόσες συμμετοχές. Πότε ο Γιάννης δεν μπορεί, πότε ο κόλος του πονά. Γαμάτο επίσης. Πονεί για να κάνει ρήμα. Πονεί, ρε. Εντάξει, φιλεύουμε λίγο πίσω, έτσι λίγο... Μην το μεταφράζεις. Μην το μεταφράζεις.
Λοιπόν, το πόδι άλλαξε, να άλλαξε τον κόλο. Ναι, ναι. Τι έχουμε εδώ, έχουμε 850 συμμετοχές στον διαγωνισμό του Alien Isolation που λήγει την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, και άλλες ξέρω εγώ 500 βάσει των comments, γιατί είναι με comment αυτός ο διαγωνισμός για το Shadow of Mordor, 550 σχεδόν. Λοιπόν, και για το Shadow of Mordor θα μιλήσουμε τώρα, και ευτυχώς είναι και ο Νίκος που το έχει παίξει, γιατί ο Σκουλουδάκης μας την έχει κάνει σήμερα, που είναι ο άλλος που έχει λάβει παιχνίδι για το review. Ο άλλος Γιάννης. Όπως λέτε, από Γιάννη δε έλλειψη δεν έχουμε. Και φυσικά έχουμε και τον Γιάννη Αφεντουλίδη στο chat μέσα. Λοιπόν, οπότε ας ξεκινήσουμε λίγο να μιλήσουμε για το Shadow of Mordor, να μας πει ο Σάββας και ο Νίκος. Ο Γιάννης ο Τσιτσέλης, κανονικά, εντάξει, την επόμενη φορά θα μιλήσει. Γιατί είναι ένας από τους τρεις μας που παίζει Drive Club εκτενώς. Πάρα πολύ. Για το οποίο βέβαια θα έχει κείμενο αύριο ο Γιάννης μαζί με τον Αποστόλη. Ναι, υπάρχει εμπάργο, γι' αυτό δεν μπορεί υπάρχει να εμπάργο. Αύριο 4-4 και θα ανεβάσουμε το κείμενό μας για το Drive Club. Αλλά πάμε τώρα για να δούμε για το, για το Shadow of Mordor. Σάβα, είχες εσύ πάρα, όπως επίσης λόγω των ταξιδιών σου, όπως και με το Alien, είχες δει αρκετές φορές το Shadow of Mordor, έτσι? Όχι, μία φορά το δάνε. Α, μία. E3 και Gamescom δεν το έχεις δει? Όχι, Gamescom το είχε πάει ο Ζουμάς. Α, μάλιστα, οκ, okay, ναι, εντάξει. Είχε πάει ο Ζουμάς, αλλά ήταν το ίδιο, οπότε τι να το ξαναβλέπα. Απλά στην E3 είχα παίξει καμιά ώρα, έπαιζα. Και επειδή ακριβώς είχα παίξει προχωρημένο επίπεδο, δηλαδή όταν ξεκλειδώνουν κάποιες ικανότητες του Talion, του Ranger, στην αρχή για κανένα πεντάωρο... Ναι, αυτός. Λοιπόν, ο Strider Beta, ναι. Λοιπόν, συγγνώμη Σάβα, πριν συνεχίσεις να πω για να μην μπερδευτούν τα παιδιά ότι ο Σάβας βλέπει την PS4 έκδοση, τελείωσε μάλλον την PS4 έκδοση, και ναι, τώρα αυτές τις μέρες κυκλοφορεί του PS4 και του Xbox One. Του PS3 και του 360 που είναι από άλλο στούντιο και μάλλον δεν θα είναι τόσο, τουλάχιστον όπως λένε οι δημιουργοί, μεγάλο και με τέτοια AI κτλ, κτλ, βγαίνει το Νοέμβριο, 21 Νοεμβρίου, αργεί ακόμα, έτσι, για PS3 και 360. Οπότε τώρα μόνο PS4 και One. Και υπολογιστή. Και υπολογιστή είναι τώρα, έτσι, διαθέσιμο, ε? Να, ναι, ναι. Μάλιστα, ναι. Okay. Να κάνουμε μια παρενθεσούλα τεχνική εδώ πέρα, μικρή. Βεβαίως. Ναι. Το PC, η έκδοση, το PC μάλλον η έκδοση, συνοδεύεται με ένα mega patch 9 GB, 9,5, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να παίξει σε 4K textures επί της ουσίας. Ναι, το οποίο όμως, Νίκο, θέλει και 6 GB video RAM. Τόσο λίγο, ναι, ακριβώς. Ναι, δεν το οποίο, ναι, που μπορεί να το παίξει. Αυτό κύκλο μου, δηλαδή, που όλοι είμαστε gamers. Να μην πει ο κόσμος, τα παιδιά, όποιος θέλει να, στον κόσμο να το κατεβάσει, να το κάνει install, είναι άχρηστο, εντάξει, ουσιαστικά ανεβάζει την ανάλυση του textures, εκτός αν έχει τέτοιο μηχάνημα, okay. Αυτό. Πρέπει να έχεις κάρτα γραφικών 600-700 ευρώ για να το παίξεις. Και λίγα λες. Εντάξει, το πήγες στην 4 τώρα, άμα θέλετε την άποψη μου, μια χαρά φαίνεται, οπότε τώρα... Κοίτα, Σάββα, εγώ επειδή έχω δει και τις δύο εκδόσεις, και του υπολογιστή και του 4, στον τεχνικό τομέα το 4 είναι η χρυσή τομή, να το πω έτσι, ανάμεσα στις τρεις εκδόσεις, Xbox One, PlayStation 4 και υπολογιστή. Πατάει περίπου στις high ρυθμίσεις του υπολογιστή. Απλά έχει κλειδωμένο το frame rate στα 30 frames, οπότε είναι smooth η απεικόνιση. Ναι, το είδες στο Γιάννη αυτό, ε. Σε ποιο... Ναι. Το εκεί πέρα. Άλλος Γιάννης αυτός. Μπράβο, ναι. Α, παρέθεση. Προχθές στο Destiny σε ένα raid με 6 άτομα ήμασταν 5 Γιάννηδες. Και γυρίζει ο ένας που δεν ήταν ο Γιάννης και λέει: Γιάννη, λέει, θα κάνουμε revive. Και απαντάνε και οι 5, πού είσαι. Είδες προβλήματα. Αυτό το Destiny όλα προβλήματα βγάζει, ρε φίλε. Ναι. Τέλος πάντων, και για να ολοκληρώσω, ναι. Του 4 οπτικά η έκδοση με το PC είναι πάρα πολύ κοντά. Είναι 1080 καθαρά η ανάλυση. Βασικά αυτό που ήταν σημαντικό το είπες, ότι είναι πάρα πολύ ομαλό το παιχνίδι. Τρέχει πάρα πολύ ομαλά. Αυτό.
Δεν δημιουργεί προβλήματα ούτε μισό δευτερόλεπτο. Πώς να το πούμε. Είναι smooth, παιδιά, πάρα πολύ στο PC. Mm. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Στο PlayStation 4. Στο PlayStation, συγγνώμη. Ναι. Ναι, εγώ, να πω την αλήθεια, περιμένω και τον Νοέμβριο και τις πάρες εκδόσεις. Έτσι, έχω απορία να δω αυτό το περίφημο Nemesis System πόσο διαφορετικά λειτουργεί, ας πούμε, στο 360. Γιατί εμένα προσωπικά δεν μου φάνηκε τίποτα πολύ τρελό που να σηκώνει τίποτα ατελείωτους υπολογισμούς από πίσω. Ζαριές πέφτουν ουσιαστικά. Άμα σκοτώσεις όλους, κερδίζεις, δεν κερδίζεις στο τέλος. Καλά, εντάξει, ναι. Ναι. Σαφώς. Αλλά σε σμπρώχνει λίγο το παιχνίδι να παίξεις λίγο και τη σκακέρα του. Αυτό είναι το ειδικά βασικό. Ειδικά με το revenge, όταν σου βάζει να πάρεις εκδίκηση από αυτόν που σε σκότωσε, από το όρκο. Κάτσε, εσύ θα... ακόμα δεν έχεις τη βασική, εφόσον ασχολήθηκες λίγο, δεν έχεις τη βασική ικανότητα του τελείου. Όχι, αυτό που τους παίρνει το μέρος. Να κάνει dominate και να τους στέλνει σε αποστολές. Αυτό δεν έχεις. Αυτό είναι το βασικό από όλα. Αυτό είναι. Εκεί αλλάζει όλο το παιχνίδι, αλλά αυτό για κάποιο λόγο είναι μόνο στη δεύτερη περιοχή ξεκινάει. Αφού εξαντλήσεις την πρώτη περιοχή και περάσεις στη δεύτερη, δύο περιοχές έχεις, παιδιά, το παιχνίδι, τότε ξεκλειδώνει. Αυτό. Του σημαδεύει δηλαδή με το δικό του το σημάδι. Λοιπόν, του έρωτα. Τι θέλω να πω. Τι να το πάρουμε τώρα από την αρχή, από το τέλος. Μην κάνουμε review εδώ πέρα. Το παιχνίδι είναι πολύ ενδιαφέρον γενικώς. Ακολουθεί πεπατημένες, δηλαδή πάρα πολλά σημεία σε έναν ανοιχτό χάρτη. Collectibles και όλα αυτά. Η μάχη θυμίζει πάρα πολύ Batman, γιατί στηρίζεται βαρέως στο counter, στην counter κίνηση. Οι αναβαθμίσεις είναι όχι και πολύ ενδιαφέρουσες, μπορώ να πω. Όχι, έχεις δίκιο. Λοιπόν, ουσιαστικά έχουμε να κάνουμε με τρία στυλ παιχνιδιού, δηλαδή ένα range στυλ παιχνιδιού με τόξο, όπου εκεί αναλαμβάνει το φάντασμα το οποίο κατοικεί, το Wraith το οποίο κατοικεί μέσα στον Ranger μας, τον Talion. Έχουμε να κάνουμε μάχη με σπαθή και έχουμε να κάνουμε και με τη stealth προσέγγιση της μάχης, η οποία είναι και η προτιμότερη στο παιχνίδι, ας το πούμε. Λοιπόν, ορδές από orc μας περικύκλωσαν κανονικά. Πάρα πολλά orc γενικώς, να σκοτώνεις αβέρτα. Τι ήθελα να πω. Ναι, πολύ εύκολο όσον αφορά το stealth του. Πολύ εύκολο, δηλαδή συγκινητικά εύκολο. Είναι χαζούλια όπου λίγο πας, τώρα, ναι. Ναι, είναι λίγο χαζούλια. Καλά, θα μου πεις ότι είναι. Λοιπόν, ναι. Αλλά ναι, πολύ εύκολο. Γενικώς το παιχνίδι έχει πλούσιο περιεχόμενο, αυτό να το ξέρετε. Έχει καλό gameplay. Έχει κάποιες αστοχίες σε ό,τι αφορά τα τρία σημεία μένα που δεν μου άρεσαν στο παιχνίδι και θα το αναλύσω διεξοδικά αυτό στο κείμενο. Έχει να κάνει πρώτον με τις τοποθεσίες, που είναι αδιάφορες σαν τραβηγμένο χασμουριτό και οι δύο. Λοιπόν, έχει να κάνει με το δεύτερο σημείο είναι το ότι ο συναγερμός εντός εισαγωγικών, δηλαδή το να σε πάρουν πρέφα τα ορκ και σε ένα stronghold να βαρέσουν συναγερμό, δεν παίζει κανένα απολύτως ρόλο, διότι αν αρχίσεις να τρέχεις τα αποφεύγεις. Ναι, σε φεύγεις, ναι. Ναι, για πλάκα. Απλά αρχίζεις και τρέχεις. Δεν σε προλαβαίνει κανείς, έτσι. Και το τρίτο και βασικό, αν έχεις και κανένα work, τα caramps, όπως τα λένε στο παιχνίδι, λοιπόν. Και το τρίτο, το βασικότερο, είναι ότι για πλάκα, ο παίκτης μπορεί να γίνει τρομερά overpowered. Δηλαδή, αν ένας παίκτης αποφασίσει ότι θα αγνοήσει πλήρως το Nemesis System και θα αρχίσει να κοπανάει αβέρτα, βέβαια ένα quest, το βασικό quest στη δεύτερη περιοχή σε αναγκάζει να χρησιμοποιήσεις το Nemesis System. Αλλά αν πεις ότι εγώ το αγνώ τελείως, δεν κάνω dominate κανέναν αρχηγό orc, δεν στέλνω κανέναν σε επίθεση προς άλλον και αρχίζω και τους φάζω όλους, μπορείς να τους φάξεις όλους. Λοιπόν, δηλαδή... αυτό δεν είναι καλό. Ναι, όχι. Το λέω επειδή είναι πραγματικά overpowered το χαρακτήρα σε ένα σημείο και μετά. Σου θυμίζω μόνο ότι μπορείς
να χρησιμοποιήσεις ένα attack απίστευτο που έχει με το τόξο που βρίσκεσαι σε χρόνο DT σε έναν στόχο 100 μέτρα μακριά και του κάνεις ναι. fatality. Κάνει, ναι. Με δυνάμεις που ξεκινούν, που ξεκλειδώνουν βέβαια σταδιακά και που όμως σε κάνουν πραγματικά αφαιριστική μηχανή για 20-25 δευτερόλεπτα. Θέλω να πω ότι από ένα σημείο και μετά θα τρέχετε να προλάβετε την ιστορία, γιατί δεν έχει κανένα απολύτως νόημα να μαζέψετε άλλες δυνάμεις. Γιατί είστε ήδη... Δίνουν τα πάντα XP βασικά, οτιδήποτε, ακόμη και αν πεθάνεις. Είστε τα αλήκες, πώς να το πούμε. Ναι. Ναι. Πατώζες, ναι, ναι. Πατώζα είναι η λέξη. Πατώζα, περιζωνολογική μυσική μηχανή. Το Dart, το story έχει ενδιαφέρον. Σαφώς έχει ενδιαφέρον. Οτιδήποτε ελάχιστα αξιοπρεπές από το σύμπαν της μέσης γης έχει ενδιαφέρον. Δεν το συζητάμε αυτό. Λοιπόν, έχει να κάνει, τελείως επιφανειακά το λέω τώρα, με την δημιουργία του ενός δαχτυλιδιού, του δαχτυλιδιού της δύναμης, του Σάουρον. Έτσι. Λοιπόν... Α, κάτσε, και... μισό λεπτό. Χωρίς... όχι, σας ακούμε προσοχή τόση ώρα, γιατί εγώ δεν το έχω, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με το παιχνίδι. Και επειδή ξέρεις ότι αγαπώ πάρα πολύ το Lord of the Rings, τώρα με τσίγκλησες. Έχει να κάνει το story με τη δημιουργία του ενός δαχτυλιδιού, είπες? Ναι. Δηλαδή... Δεν λέω άλλα, γιατί... Όχι, δεν θα σου ζητήσω να πεις άλλα, απλά μια ερώτηση. Δεν είμαστε στην εποχή... Α, είμαστε πίσω. Είμαστε πίσω. Προσοχή. Είμαστε στην εποχή που ο Σάουρον ακόμα μαζεύει δυνάμεις και οι Rangers, ενώ για περίπου 1500, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, φιλούσαν την μαύρη πύλη προς τη Μόρντορ, έχουν αρχίσει να χάνουν δυνάμεις και μέσα στη Μόρντορ ο Σάουρον να μαζεύει επίσης δυνάμεις και να χτίζει το Όρθανγκ. Εντάξει, το Όρθανγκ. Περίμενε. Το Όρθανγκ. Ναι, συγγνώμη, και Όρθανγκ, μωρέ. Το Όρθανγκ είναι στο Σάρουμαν. Το... Πώς λέγεται το κάστρο του... Πώς λέγεται το κάστρο του Σάουρον, παιδιά? Όχι. Παλού, καμία. Όχι. Μεταξύ Χόμπι και Λόρντ οφ δε Ρινγκς, όχι. Παραντούρ. Δηλαδή, εδώ μιλάμε τώρα για την εποχή που ο Σάουρον είναι ουσιαστικά στη δεύτερη μορφή του, στη δεύτερη φάση του, που δεν έχει καταστραφεί ακόμα. Μετά τη μάχη με... Α, είναι μετά τη μάχη τη μεγάλη συμμαχία. Όχι, δεν είναι απέναντι. Μετά τη μάχη. Α, είναι μετά τη μάχη, μετά την τρίτη του. Α, μετά το θάνατό του και το. Οκ, εντάξει. Μετά τη μάχη με τον Ισίλτουρ και τα λοιπά. Δεν ξέρω αν είναι τόσο κοντά στο Lord of the Rings, να πω την αλήθεια, μισό λεπτό. Δεν ξέρω αν είναι, για να μην βγω και τελείως ο μπούφος. Γιατί δεν το κοίταξα καθόλου, ήθελα πρώτα να παίξω το παιχνίδι να το τελειώσω και μετά να δω ακριβώς. Δεν ξέρω αν είναι τόσο κοντά στα γεγονότα του Lord of the Rings, ώστε να είναι μετά χρονικά τα γεγονότα του Hobbit, δηλαδή σε εκείνη την πεντηκοντεετία. Στο ενδιάμεσο. Α, αν είναι στο ενδιάμεσο, ναι, εντάξει. Στο ενδιάμεσο, okay. Ναι. Είναι κάτι μεταξύ Hobbit και εκεί. Α, οπότε ρε παιδί μου. Ναι, σωστά, γιατί το Γκόλουμ που εμφανίζεται έχει χάσει το δαχτυλίδι. Τι λέω εγώ. Ναι, ρε παιδιά, ναι, μπράβο. Ντεπαλούκ, ένα κέρασμα. Λοιπόν, οπότε ναι, δεν έχει να κάνει με την αρχική δημιουργία του ενός δαχτυλιδιού. Δεν είπα τέτοιο πράγμα εγώ. Συγγνώμη, εγώ καταλαβαίνω. Είπα ότι το λόρ που ξετυλίγεται και η ιστορία αφορά τη σμήλευση του πρώτου δαχτυλιδιού. Τελεία. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο και να μην το καταστρέψω. Εντάξει, ναι. Εγώ κατάλαβα λάθος. Ναι. Βεβαίως. Ναι. Συναντούμε τον Γκόλουμ στο παιχνίδι που κόβει βόλτες στην Μόρτορ και έχει χάσει το δαχτυλίδι. Οπότε είμαστε μετά το Hobbit, ναι, και πριν το Lord of the Rings. Έτσι, okay, ναι. Okay. Και το, για μένα είναι το πολύ γοητευτικό της υπόθεσης, σαν οπαδός του συμπαντός, ρε παιδί μου, το ότι κόβεις βόλτες στη Μόρτορ. Και μάλιστα κόβεις βόλτες και σε περιοχές της Μόρτορ, οι οποίες κατοικούνται από ανθρώπους. Κατοικούνται από άλλες φυλές, οι οποίες βέβαια σιγά σιγά υποκύπτουν στην υπερδύναμη των Ορκ, έτσι. Αλλά παίρνεις μια ιδέα για το πώς μπορούσες να ήταν, για το πώς μπορούσε να ήταν η Μόρντορ πριν καταστραφεί τελείως
από το Morgoth, από ξέρω εγώ, κάτσε ο Morgoth. Είναι πολύ πριν. Ήταν... Ο Morgoth είναι χιλιάδες χρόνια πριν. Αλλά έδρασε, ναι ρε παιδί μου, έδρασε όμως στη Mordor, ο Morgoth. Στο βορρά δρούσε ο Morgoth, έτσι δεν είναι. Βασικά σε όλη τη Μεσηγή νομίζω ήταν. Η μεγάλη πόλεμη με τον Morgoth που έγιναν, στο βορρά δεν έγιναν. Δεν θυμάμαι τώρα. Ούτε κι εγώ. Λοιπόν, πρέπει να ξαναδιαβάσουμε και το Unfinished Tales και το... Ο Σαντ Σάντου λέει σε σχέση με το Lord of the Rings War in the North πώς είναι. Διαφορετικά εντελώς. Το έχετε παίξει σάπα, το έχετε παίξει. Καμία σχέση. Το War in the North ήταν ένα συμπαθητικό παιχνίδι, παιδιά. Συμπαθητικότατο. Κόπ. Στο κόπ ανέβαινε. 100%. Στο κόπ σίγουρα ανέβαινε. Ναι, στο ένα πολύ ωραίο στο κόπ. Πολλά προβλήματα. Εγώ το γούσταρα πάρα πολύ γιατί έπαιζε σε alternative περιοχή. Πώς να το πούμε. Ναι. Ο Morgoth είναι ο Melkor, ναι, ναι, ναι. Έτσι θυμάμαι κι εγώ. Έτσι, έτσι. Λοιπόν, ακριβώς. Όχι ρε, ο Melkor είναι ο Οδυσσέας. Ναι, σωστό. Ο Οδυσσέας ο Γιαννιώτης, ναι. Ναι, Αποστόλη, απλά λέω εγώ ρε παιδί μου, μήπως ο Morgoth δρούσε και στην Mordor και είχε αρχίσει να την... να την τρώει σιγά σιγά. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Παιδιά, δεν μπορώ, ειλικρινά δεν μπορώ να θυμηθώ. 100%. Λοιπόν, όπως και να έχει, χειρίζεται όπως και το War in the North, το οποίο πολλοί κόσμοι το απέρριψε, εγώ το συμπάθησα επειδή συμπεριφέρθηκε με αξιοπρέπεια σε ένα alternative. Σε ένα alternative. Alternative πώς να το... παράλληλο. Όχι alternative, ρε παιδί. Alternative εναλλακτικό σε ό,τι αφορά την δική μας ενασχόληση στις ταινίες και σε όλα αυτά. Λοιπόν, σε ένα alternative περιβάλλον, κάπου στο βορρά, λοιπόν, στη μέση γη. Με αυτή τη λογική συμπαθώ πάρα πολύ και την προσέγγιση του Shadows of Mordor. Shadow of Mordor. Σαν παιχνίδι είναι εντελώς διαφορετικό όμως, έτσι. Καμία σχέση. Καμία σχέση. Ναι. Ούτε καν, δηλαδή... ένα action απλό με ελάχιστα RPG στοιχεία ήταν το War in the North. Και equipment, έτσι. Ναι, equipment, ναι, ακριβώς, ναι. Το οποίο δεν μπορούσε να κρατήσεις δυστυχώς όταν άλλαζες χαρακτήρα. Τραγικά πράγματα τότε. Άστα, εντάξει. Την τελευταία πίστα μας κολούσε κιόλας, είχαμε θυματάκι εμείς με αυτό. Είχαμε, ναι, μάλιστα. Λοιπόν... αυτό λειτουργεί, είπαμε, ανοιχτός κόσμος, λίγο Assassin's Creed, λίγο Batman, λίγο Objectives. Είμαι λίγο απογοητευμένος, όχι με το τέλος όσον αφορά την εξέλιξη της ιστορίας, με το τέλος ό,τι αφορά την κορύφωσή του. Δεν έχει. Δεν είναι, όχι, δεν έχει τέλος. Ουσιαστικά. Και επειδή γίνεσαι overpowered, δέρνεις πολύ κόσμο για πλάκα στο τέλος. Αυτό είναι το πρόβλημα. Ήθελε λίγο ωραία. Μπορείς δηλαδή Σάβα να ανέβεις, να ανεβάσεις τις δυνάμεις σου παίζοντας τα secondary quest, ώστε μετά πηγαίνοντας στο story να είσαι overpowered? Ναι, βασικά αυτό γίνεται, γιατί το βασικότερο απ' όλα είναι ότι ξεκλειδώνεις ρούνους, ναι, που αναβαθμίζουν τα όπλα σου. Μέχρι 5 ρούνους παίρνει το κάθε όπλο. Αυτοί κάνουν τη διαφορά, τη μεγάλη ρούνη. Βασικά όχι, τα attributes νομίζω ότι κάνουν μεγάλη διαφορά. Και κάποιες ικανότητες που σου βγάζουν που σε κάνουν θηρίο σχέτο. Δηλαδή αν το παλέψεις και μάθεις να τα χρησιμοποιείς όλα, πραγματικά δεν έχεις ανάγκη από τίποτα. Τους κόβεις όλους για πλάκα. Το stun βρήκα λίγο overpowered που έχει, το οποίο... Ποιο το? Το stun, το οποίο πιάνει... έπιανε... Και γίνεται ακόμα πιο overpowered. Ακόμα, ναι. Ναι, γίνεται ακόμα πιο overpowered. Το stun που συνδυάζεται με ένα φλάρι, ας πούμε, μετά, το οποίο του πετσοκόβει, δεν είναι... Φαντάσου ότι αυτό το φλέρι, move, γίνεται από 8 που σου κάνει, που κοκκινίζει για να κάνει fatality, μπορείς να το κάνεις 5. Οπότε πριν αρχίσεις καν να κάνεις flare attack, έχεις ευκαιρία να... Επίσης υπάρχει ρούνος, που, παιδιά, το παιχνίδι δουλεύει με κόμπος, έτσι. Όπως ακριβώς και στον Batman, θυμάστε. Έχτιζες κόμπο, με το που έχανες μία κίνηση, έτρωγες μία μπουνιά, έπεφτε το κόμπο. Άντε πάλι από την αρχή. Όχι ρε παιδιά, δεν μιλάμε για το τέλος τώρα. Όχι, δεν μιλάμε για το τέλος. Όχι, δεν είπαμε τίποτα για το τέλος, παιδιά, όσον αφορά την ιστορία. Είπα ότι είμαι λίγο απογοητευμένος από το τέλος όσον αφορά το περιεχόμενο, το καθεαυτό. Τι κάνεις στο τέλος.
δεν μου είπε κάτι. Δηλαδή ξεκίνησα, άφησα δύο αποστολές του τέλους και τις τελείωσα σε 15 λεπτά χωρίς να έχω κάνει τίποτα σχεδόν. Πώς να σας πω. Λοιπόν, χτίζεις, αλλά στο Batman, ρε παιδί μου, ποτέ δεν σου δίνει την ικανότητα αυτό το combo count να το ανεβάσεις στα 1000. Εδώ πέρα υπάρχουν τρόποι να το πας όχι 1000, 1500, 2000. Δηλαδή σου δίνει ρούνο στο σπαθί που το κάθε combo hit μπορεί να παίχει από το επόμενο 10 δευτερόλεπτα. Mm. 10. Δηλαδή καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό, δηλαδή combo hit 10 δευτερόλεπτα το ένα από το άλλο, χτίσιμο fatality στα 5 χτυπήματα και διπλό fatality όταν κοκκινήσουν τα χτυπήματα, δηλαδή ανά 5 έχεις 2 fatalities, καταλαβαίνεις ότι μετά γίνεσαι θηρίο, έτσι. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή είχα ένα quest κάπου να φάω 50 orc και τα φάγα μέσα σε 3 λεπτά, σε 2,5 λεπτά, ίσως και λιγότερο. Σαπάκιας μαγνητικό δηλαδή. Ναι, εκεί γίνεται λίγο χαμός δηλαδή. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον είναι ικανοποιητικό σαν gameplay, δεν το συζητάμε αυτό. Πολύ ωραίο, ναι. Εμένα, Σάβα, ξέρεις τι μου άρεσε πάρα πολύ, ότι σε σχέση με, το έχουμε συζητήσει κιόλας λίγο, ότι τα secondary quest, όλα κουτσά στραβά σου δίνουν λίγο lore, κατάλαβες, έχουν μια σχέση με την κεντρική ιστορία και το περιβάλλον και το lore του Lord of the Rings γενικά, το οποίο μου άρεσε, ας πούμε τα διάβαζα. Περισσότερο τα collectibles. Ναι, τα collectibles. Αλλά τα διάβαζα, με τραβούσε να τα διαβάσω και να ασχοληθώ. Περισσότερο τα collectibles και είναι πλούσια. Κοίτα, Νικό, Monolith είναι έτσι. Ναι. Δεν είναι μια εταιρεία που βγήκε, πάρτε ένα Lord of the Rings, παιδιά, και μιλάμε για τη Monolith. Σαφώς δεν είναι η Ιαπωνική Monolith, έτσι, να αναδώσω το Xenoblade. Έτσι είναι η Αμερικάνικη Monolith που μας έχει δώσει τα Fear. Λοιπόν, δεν είναι τυχαία εταιρεία όμως, καθόλου τυχαία. Δεν ξέρω ποιος έχει φύγει και ποιος έχει μείνει εκεί πέρα, αλλά έχουν κάνει καλή δουλειά. Δεν το συζητάμε. Review, παιδιά, την Πέμπτη, Γιώργο. Την Πέμπτη, γιατί έχουμε πάρα πολύ πράγμα τις επόμενες μέρες, προσπαθούμε να τα βολέψουμε. Έχουμε Drive Club αύριο, για το οποίο, επειδή ρωτήσατε και πιο πριν, και εγώ και ο Γιάννης, ο Τσιτσέλης τώρα που είναι, δεν μας ακούτε μας, έτσι, εμένα και το Γιάννη τόση ώρα, θέλουμε να μιλήσουμε για το Drive Club, αλλά δεν μπορούμε. Δεν γίνεται, παιδιά, μέχρι αύριο στις 4 ώρα να πούμε τίποτα για το Drive Club. Το οποίο... Εγώ θα φάω μια σοκοφρέτα, σας πειράζει? Όχι, να τη φας. Πιάσε πέτα. Πιάσε πέτα. Έτσι δεν λέγανε στη διαφήμιση στα 80's. Θυμάστε τη διαφήμιση της Σερενατάς? Εννοείται. Με στη γλύκα, με στη γεύση. Δάκουσα τα σε μαγέψη. Δεν εννοώ αυτό. Ποια άλλη λες? Με το κομ του Ορνεράκη. Ναι, το τραγουδάκι που είχε. Αυτό ήτανε. Ε, ναι. Σερενάτα της λίστας του οδείου, του δύο, του ενός, του μηνός, του Νίκου, του Ανηλίκου, της παρέας, της ομάδος, της πίστας, της νίστας, της... Ναι, αυτά κάτι τέτοια τελευταία. Της πίστας, ναι. Okay. Λοιπόν, την Πέμπτη θα έχουμε και την άποψη και του Γιάννη Σκουλουδάκη, που έχει επίσης το παιχνίδι και παίζει. Αύριο θα έχουμε το Drive Club. Και καλά, στο τέλος θα σας πω για το event, γιατί είναι πλέον και επίσημο. Αύριο θα βγει και ανακοίνωση, αλλά θα τα πούμε και πιο μετά. Πριν πάμε όμως για αυτό, αν τελειώσατε για το Shadow Mordor, να πούμε για Assassin's Creed Σάβα, γιατί πέρασε η ώρα και δεν θα προλάβουμε. Το Τζιτζέλι πες να πει τίποτα τώρα. Γιατί εσύ τρως τη σοκοφρέτα σου, σωστός. Λίλα Πάουζε, λέει ο Σα 52. Πολυκανίδης ήταν αυτός. Την είδα. Ναι, ναι, ναι. Πώς έλεγε. Ναι, ναι, ναι. Πώς λένε, μωρό μου. Λίλα Πάουζε. Σοκολάτα και φράουλα. Τσακωδίστα, αυτός Παναγία. Καραφλό μαλλιάζει εκεί πέρα με την κοτσίδα λίγο να πένα να τρέχει. Κοντογιάννης τόσο. Μυθικός καραφλοχέτουλας. Δεν μου λέτε τώρα μέχρι να φάει τη σοκοφρέτα ο Σάββας και να μας πει για το Assassin's Creed Unity. Όλα live, έτσι, δεν κόβουμε τίποτα. Η ψήφος εμπιστοσύνης δόθηκε ή όχι? Ψήφο εμπιστοσύνη από την καρδιά μας έχει κάθε μέρα και από την ψυχή μας και από το μυαλό μας. Ναι. Είμαστε πάντα μαζί του, πάντα μαζί τους και τους δίνουμε κάθε μέρα ψήφο εμπιστοσύνης. Οπότε δεν, το άλλο είναι τυπικό τελείως. Α, οκ, okay, εντάξει. Οπότε δόθηκε να υποθέσω. Ναι. Okay, εντάξει. Ναι. Λοιπόν, τώρα γιατί μια κυβέρνηση που πήρε συνολικά στις ευρωεκλογές 16% ζητάει ψήφο εμπιστοσύνη από κάποιον που ψηφίστηκα 3 χρόνια πριν, εγώ δεν το ξέρω. Ρωτήστε τη σύγχρονη δημοκρατία μας γι' αυτό.
Λοιπόν, ο Πιέρης λέει: Γιώργο, δεν σου έστειλαν email από τη Ubi ότι φάγατε μπαν από τα event της. Γιατί ρε παιδιά να φάμε μπαν από τα event της, τι κάναμε? Επειδή τρώει σοκοφρέτα ο Σαββάς. Τι λες, ναι. Όχι. Εγώ τις καλύτερες σχέσεις από πάντα. Λοιπόν, κάτσε λιγάκι μέχρι να φάγει ο Σαββάς τη σοκοφρέτα του, να σας πω για το event εγώ, γιατί ρωτάτε για το Evil Within. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, αντίτυπο του Evil Within δεν έχει έρθει ακόμα, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε δεν το έχουμε δει καν για να μιλήσουμε για το πότε θα δημοσιευτεί κείμενο. Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας θα έχουμε τα αντίτυπα που θέλουμε για το Evil Within, για να βγει το review την επόμενη. Την επόμενη τώρα, πότε, ποια μέρα, τη Δευτέρα, την Τρίτη, την Τετάρτη, αναλόγως με το πόσο γρήγορα θα έρθει, θα δουλέψουμε για να βγει και το review. Τώρα, μέχρι τότε όμως, επειδή ετοιμάζουμε ωραία πράγματα, είναι επίσημο πλέον, αύριο θα υπάρχει και ανακοίνωση. Θα έχουμε τη Δευτέρα το βράδυ. Δευτέρα, πόσο του μήνα είναι για να δω, μια εβδομάδα από σήμερα. Να δω, να μην σας πω. 13. Δευτέρα και 13. Δευτέρα 13 Οκτωβρίου το βράδυ στην Αθήνα, για μια ακόμα φορά σε κατάστημα 7 Spot, στο γνωστό που κάνουμε τα event μας και σας αρέσει, γιατί δεν ξέρω, μάλλον σας εξυπηρετεί σαν τοποθεσία. Από τις 7 εκεί, 8 και μετά, θα έχουμε ένα launch event για το Evil Within. 23:59 λέει ο Μιχάλης. Βραδινό θα είναι. Launch event για το Evil Within στην Νίκαια, 7 Spots Νίκαια, σε συνεργασία με τα 7 Spots και την αντιπροσωπεία της Bethesda, την IGE. Launch event το οποίο είναι special, γιατί θα είναι διαμορφωμένος ο χώρος, ειδικά έτσι μου έχουν πει, δεν ξέρω, με ρωτήσετε έτσι λεπτομέρειες, έκπληξη θα είναι. Ο χώρος ειδικά διαμορφωμένος, ντυμένος έτσι spooky και τα λοιπά, με cosplay υποθέτω θα έχει τέτοια πράγματα, κάτι τέτοια έχω μάθει. Μισό λεπτό να ανοίξω το mail μου να σας πω τι δώρα θα έχει αυτός ο διαγωνισμός. Εκτός του θα κάνουμε παρουσίαση του παιχνιδιού, θα έχουμε σκηνικά κτλ. Ακούστε τώρα εδώ τι δώρα θα δοθούν στο event αυτό που θα γίνει τη Δευτέρα 13 του μήνα από τις 7-8 και μετά το βράδυ και όσο πάει μέχρι τις 11-12 το πάμε. Λοιπόν, θα δοθούν με κλήρωση 10 αντίτυπα του παιχνιδιού, 10 αντίτυπα του Evil Within δηλαδή. Έτσι. Τα 2 θα είναι PC, τα 2 θα είναι PlayStation 3, τα 2 Xbox 360, τα 2 PS4 και τα 2 Xbox One. Και 5 Wii U. Αν έβγαινε. Λοιπόν, θα δοθούν 10 Evil Within, λοιπόν. Θα δοθούν 20 soundtracks, τα official soundtracks του παιχνιδιού. Θα δοθούν 10 poster συλλεκτικά του παιχνιδιού. Και εκτός από τα του Evil Within, θα δοθούν 5 Xbox One παιχνίδια Destiny, 5 Xbox 360 Destiny, ένα σετάκι, ένα headset Sims 4, μαζί που μετά θα έχει και ένα mouse Sims 4 και ένα mousepad Sims 4, 20 μπλουζάκια. Είναι αυτό. Αυτά είναι τα δώρα που θα δώσουμε στο event. Όχι, το headset Sims 4 τι είναι ακριβώς? Είναι branded, ένα headset που γράφει Steel Sims 4. Είναι Steel Series branded headset Sims 4. Α, ωραία. Και εκτός από αυτά που θα δοθούν σε οποιονδήποτε παρευρεθεί στο event, το κατάστημα και η IG θα δώσουν σε δεύτερη κλήρωση για όποιον αγοράσει το Evil Within εκείνη τη στιγμή, θα μπουν σε δεύτερη κληρωτίδα, ένα Steel Series Headset Siberia V2 Red Limited Edition που κάνει, δεν ξέρω και εγώ πόσα, 100 τόσα ευρώ, και ένα Xbox One 500GB με το Kinect. Αυτά τα δεύτερα δώρα είναι για όσους αγοράσουν το Evil Within κατά τη διάρκεια του event. Όλα τα υπόλοιπα που ακούσατε στην αρχή είναι δώρα που θα δοθούν έτσι κι αλλιώς σε όποιον έρθει για να μας κάνει παρέα. Δεν μας χάλασε. Ναι. Μπράβο. Λοιπόν, και εκτός αυτού είπαμε, θα είναι και η Red Bull, από ό,τι βλέπω εδώ στο mail που έρχεται από τα 7 Spots, με δωρεάν υγιεινά αναψυκτικά να πιείτε. Θα είναι η Pizza Fan για να φάτε ωραία πράγματα. Και από ό,τι βλέπω εδώ, το κατάστημα θα ντυθεί ανάλογα Evil Within, με cosplay, με σκηνικά κτλ. Από ό,τι μου λένε εδώ... Μην έρθει καμία look απ' έξω. Να την περιμένετε. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα από τα πολλά event που σας είχαμε υποσχεθεί σε προηγούμενη εκπομπή.
Είναι το πρώτο. Είναι το event για τον Οκτώβριο. Το Νοέμβριο, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε Θεσσαλονίκη. Ένα μεγάλο event, στο οποίο θα προσπαθήσω να έρθω και εγώ, να είμαστε πάρα πολύ, όλα τα παιδιά από τη Βόρεια Ελλάδα και εγώ από εδώ. Και επίσης ένα... και εγώ θα ανέβω. Έτσι, μπράβο, ωραία πράγματα. Θα είμαστε πάρα πολύ. Και ένα ακόμα τα Χριστούγεννα, πριν τα Χριστούγεννα, πολύ μεγάλο με τρελά δώρα, που θα γίνει πάλι στην Αθήνα. Αλλά αυτό που είναι άμεσα να γίνει, έτσι, επαναλαμβάνω, θα βγει και ανακοίνωση σχετική αύριο με τα πάντα, όλες τις πληροφορίες, παιδιά. Έτσι. Δευτέρα 13 του μήνα, από τις 7.30 εκεί περίπου και μετά, βραδινό, έτσι, με πάρα πολλά δώρα Evil Within και με το κατάστημα ντυμένο ανάλογα, launch event ουσιαστικά. Και εδώ να σας πω ότι έχει πάρει ειδική άδεια το 7spot και η αντιπροσωπεία να διαθέσει το παιχνίδι και για μας για να το παρουσιάσουμε στο event και για όσους ενδιαφέρουν να το αγοράσουν πριν την επίσημη κυκλοφορία του, που είναι στις 14-15 νομίζω, κάτι τέτοιο. Για να το κάνουμε εμείς έτσι σαν launch event, να το πάρετε δηλαδή από το προηγούμενο βράδυ, όσοι θέλουν να το πάρουν. Λοιπόν, ωραίο θα είναι αυτό. Οπότε, ξέρετε, σας περιμένουμε. Θα τα πούμε και βέβαια και την Παρασκευή στο Bitcast και στην ανακοίνωση του event. Την έφαγε στη σοκοφρέτα, κύριε? Ναι, ρε. Γιατί πρέπει να συνεχίσει εσύ. Τόση ώρα εγώ κολυσιεργώ για να χωνέψει κιόλα. Ο Τσιτσέλης δεν είπε τίποτα. Οπότε περιμένουμε ένα τέταρτο το Τσιτσέλη και μετά λέω. Ρώτα με να σε απαντήσω. Την κατέβασε έτσι μία, μονοκοπανιά. Ναι, ρε, σοκοφρέτα. Σα... αυτό εννοούμε. Σαν πιστοτική, έτσι. Εννοώ, χραπ, την έφαγα. Αυτό εννοούσα, δεν. Τι νόμιζε? Καμιά ιεροτελεστία, ας πούμε. Τι ακριβώς είχες στο μυαλό σου? Κύπρο ζητάνε τα παιδιά event. Κρήτη, ΣΑΠ 92, στο μεγάλο launch event που είχαμε κάνει για το, για το One, είχαμε κάνει στην Κρήτη, στο Ηράκλειο. Είχε πάει ο Σκουλουδάκης και ο Βάγκος, Δημητριάδης. Τώρα πάλι δεν μπορούμε, δεν ξέρω αν θα μπορούμε να κάνουμε. Είναι once off αυτό, σε μια πόλη, σε ένα σημείο το συγκεκριμένο event. Οπότε τώρα θα πρέπει να περιμένετε Θεσσαλονίκη, ή αν προκύψει κάτι άλλο πανελλαδικό πάλι, να το σπάσουμε σε διάφορα μέρη, θα δούμε. Εντάξει, παιδιά, βλέπετε ότι το παλεύουμε, έτσι. Σας έχουμε πει ότι θα κάνουμε συνέχεια τέτοια πράγματα, κάθε μήνα και από ένα. Να, υλοποιούνται αυτά που είχαμε πει. Θα γίνουνε. Θα γίνει και το Νοέμβριο Θεσσαλονίκη. Τουλάχιστον το κυνηγάμε, έτσι. Δεν έχει κλείσει, αλλά το κυνηγάμε και το θέλουμε πάρα πολύ. Έτσι. Και πιστεύω θα γίνει και αυτό στην Θεσσαλονίκη. Και είπαμε λίγο πριν τις γιορτές, Αθήνα, ένα πάλι τεράστιο event. Με πάρα πολλά δώρα επίσης. Λοιπόν, Σάβα, επειδή πήγε παρατέταρτο, δεν κάνεις και ένα ρεζουμέ όλων αυτών των 7.000 λέξεων που έγραψες? Λοιπόν, ναι, τον στρίμωξες πάλι εκεί τον Κυριούλη. Ποιον καλέ? Όχι, ρε. Όχι. Ήξερε τι λέω. Ναι, όχι. Το event, το event του Evil Within, και δεν σε ξαναδιακόπτω, Σάβα, συγγνώμη, είπαμε είναι 13 Οκτωβρίου, Δευτέρα, παιδιά, αλλά αύριο, την Τρίτη το πρωί δηλαδή, θα ανέβει στο Game Over άρθρο αναλυτικό με τη δωροθέτηση, με την ώρα, με το event, με όλα. Θα δείτε όλα αύριο κανονικά. Όλα, ρε Σαβουλή, συγγνώμη που διέκοψα. Καλά, τώρα σοβαρά, περίμενε λίγο τώρα. Ο Τσιτσέλης πραγματικά δεν θα πει τίποτα? Δεν ξέρω. Τι έτσι θα τη βγάλει? Τι να πω, να βγω να πω το πείμα μου? Πει, ρωτήστε με να σας απαντήσω. Λοιπόν, τι έχεις να πεις για τα raids του Destiny? Α, πες μας για τα raid, ρε φίλε. Ναι, γιατί είδες, είναι κάτι που δεν το έχουμε συζητήσει ποτέ στο Game Over. Είναι, ναι, κάτι το οποίο δεν θα ζήσουμε ποτέ. Ναι, και δεν θα ζήσουμε, ναι, ναι. Να, ο Κώστας γελάει. Α, με τον Κώστα τα κάνατε, με τον All Peculiar, ναι, είσαστε μαζί. Με τον Κώστα τα κάνουμε. Αυτός ο Κώστας είναι αυτός που δεν είναι Γιάννης, ο ένας που δεν ήταν Γιάννης. Μπράβο, ναι. Είναι ο Κώστας και πέντε Γιάννηδες. Να, και ο Κανόνης είναι ο άλλος, ένας από τους πέντε Γιάννηδες. Λοιπόν, τα raid είναι καταρχάς level 26 πρέπει να είσαι, αλλά δεν προτείνω σε κάποιον ο οποίος μόλις έχει γίνει level 26 να πάει, γιατί προχωρώντας μέσα στο raid συναντάς και εχθρούς οι οποίοι είναι level 27. Οπότε πρέπει να είσαι τουλάχιστον 27 level ώστε να όλη η ομάδα, ώστε να επιχειρήσετε να πείτε ότι θα μπούμε μέσα για να συνεχίσουμε απρόσκοπτα με την διαδικασία του raid, η οποία διαρκεί και ένα εύλογο μεγάλο χρονικό διάστημα. Μπορεί, ας πούμε, να φάει πάνω και από 5 ώρες. Γιατί χωρίζεται στην ουσία σε... Τι 5 ώρες? 3... Συνεχόμενα 5 ώρες. Ναι. Ναι. Κάτσε, περίμενε. Ένα λεπτό.
Στο Molten Core, ναι. Στο Black and Blair. Μα τρέκατε 7 ώρα. Ναι, ναι, ναι. Έτσι είναι, Νίκο. Ο... Γεια σου, Σαπ 92. Καλό βράδυ. Γεια σου, Σαπ. Καλό βράδυ, φίλε. Ο Πλωμαριτέλης ξέρει από WoW, δεν τα λέει έτσι. Όπως είπαμε, το έχουμε πει στην πρώτη εκπομπή. Δυστυχώς ναι. Ξέρω, ναι. Ναι, τα ξέρει. Δεν είναι. 5 ώρες, Γιάννη. Για συνέχισε. Για συνέχισε. Ενδιαφέροντα ακούγοντας να μου λες. Για συνέχισε λίγο. 5 ώρες, ρε. Τι καλή δεδομένη, για πες. Ναι, στην ουσία, επειδή είναι ένας συνδυασμός στρατηγικής και άπειρων εχθρών οι οποίοι έρχονται και πρέπει να τους ρίξεις για να μην καταλάβουν κάποιες περιοχές οι οποίες ανοίγουν πύλες που πρέπει να μπουν κάποιοι μέσα, να πάρουν κάποια relic, να βγουν. Έχει δηλαδή διαδικασία, δεν είναι on the rally shooter, προχωράμε και σκοτώνουμε. Θέλει καλή συνεργασία με την υπόλοιπη πεντάδα που μπαίνεις, γιατί το raid θέλει 6 άτομα για να βγει, αλλιώς δεν γίνεται, γιατί υπάρχουν σημεία που πρέπει να χωρίζεστε σε... Δεν ξεκινάει καν δηλαδή για να δεν είναι 6 άτομα. Όχι, ξεκινάει Γιώργο, αλλά δεν μπορείς να το προχωρήσεις, γιατί έχει κάποια σημεία όπου πρέπει να χωρίζεις σε 3 διάδες για να ξεκλειδώσεις, για να μην δώσω και spoiler, έτσι, να ξεκλειδώσεις κάποια gates, κάποια pillars, ώστε να προχωρήσει το παιχνίδι. Όπως και υπάρχουν στρατηγικά σημεία μέσα στην πίστα όπου βγαίνουν κάποια oracles, τα οποία πρέπει να τα καταστρέψεις, γιατί αλλιώς σας ρίχνουν κάποια κατάρα η οποία σκοτώνουν όλους τους παίκτες και είναι one kill shot, δηλαδή δεν ζει κανένας ώστε να κάνει revive τους υπόλοιπους. Οπότε σαν σύνολο μπορώ να πω ότι είναι ό,τι καλύτερο έχει να δώσει το Destiny, το Rage, περικλεί τα ό,τι έχει δείξει το παιχνίδι, συν κάποια πολύ ωραία στοιχεία που υπάρχουν βέβαια ήδη στα MMO, όπως ξέρει και ο Νίκος, αφού λέει ότι έχει εμπειρία από το Warcraft, με τη στρατηγική που χρειάζεται, με την επικοινωνία. Να. Main tank healer στο WoW. Molten Core. Ναι. Και πολλά άλλα. Main tank healer. Ναι, ναι. Ναι, και εδώ πέρα πρέπει να υπάρχει σωστή οργάνωση από πριν. Να έχεις δηλαδή αναβαθμισμένα όπλα, να έχεις τερματίσει τη subclass σου, να υπάρχει αυτός που θα κάνει damage, αυτός που θα μπορεί να κάνει γρήγορα recovery το armor του, το συντονισμένα revive στους παίκτες, ώστε να είναι ταυτόχρονα και οι 6 ζωντανοί, γιατί αλλιώς τρως, επειδή τρως συνέχεια πολύ ξύλο και σε πιέζει και χρονικά το παιχνίδι, ώστε να καταφέρεις να κάνεις μια πρόοδο, γιατί αλλιώς χάνει όλη η ομάδα μαζί και δεν μπορεί να γίνει respawn και ξαναγίνεται restart το checkpoint. Θέλει αρκετή οργάνωση, δεν είναι δηλαδή το βάζω και βρίσκω 2-3 στοιχείους, έτσι πρέπει να υπάρχει μια οργάνωση από το team. Γιάννη, για να καταλήξουμε τώρα σε κάτι, δηλαδή αυτό που περιγράφεις τώρα είναι κάτι το οποίο βελτιώνει το παιχνίδι, ουσιαστικά έλειπε από αυτά που είχαμε δει εμείς στην αρχή? Σίγουρα δίνει κάποιους πόντους στην γενική εικόνα. Ωστόσο, επειδή υπάρχει αυξημένη δυσκολία, δεν είναι για όλους. Δηλαδή για τον παίκτη ο οποίος δεν έχει κάποια εμπειρία MMO ή δεν έχει τη διάθεση να διαθέσει τόσο χρόνο ώστε να σπαταλήσει, γιατί, να σπαταλήσει είναι μέσα σε εισαγωγικά, έτσι, γιατί μπορείς να μπεις να ξοδέψεις 4 ώρες και να μην καταφέρεις να φτάσεις στη τελική φάση του raid, να το παρατήσεις στη μέση. Βέβαια υποστηρίζεται το παιχνίδι resume, αλλά επειδή κάθε τρίτη γίνεται reset το server, το χάνεις αυτό το... Στην αρχή, ναι. Ναι, ναι. Άρα τα instances είναι κλειστά, δηλαδή το raid σου μπαίνει, άμα αλλάξει τη σύνθεση κάνει πάλι reset? Όχι, η σύνθεση μπορεί να ποικίλει, ο μόνος περιορισμός είναι ο χρονικός, ότι κάθε τρίτη γίνεται... Ναι. Okay. Τρίτη μεσημέρι γίνεται reset το server, οπότε... Αν μπεις με κάποιον που το έχει καθαρίσει, δηλαδή το instance, ας πούμε, ή το raid, δεν υπάρχει θέμα.
Ναι, γιατί το save στην ουσία το έχουν και τα 6 μέλη της Fire Team. Ναι, ναι, ναι. Οπότε αν κάποιος έχει κάνει ένα checkpoint και υπάρχει στο save του, οι υπόλοιποι που θα κάνουν join στο Fire Team του θα συνεχίσουν από το σημείο εκείνο και μετά. Α, μπράβο, εντάξει, ναι, ναι, κατάλαβα. Πόσα rage έχει αυτή τη στιγμή, Γιάννη? Ένα έχει. Ένα. Okay. Λίγο, ναι, μην το παρακάνουμε. Σιγά σιγά. Απλά είναι ό,τι πιο δύσκολο μπορείς να αντιμετωπίσεις μέσα στο παιχνίδι. Εσείς το βγάλατε, το έχετε τελειώσει? Όχι, φτάνουμε στην πηγή αλλά νερό δεν πίνουμε. Και μετά πάλι από την αρχή, Γιάννη. Ναι. Συγγνώμη, ναι, ναι. Πάλι ολός. Μήπως να τον σουτέρνατε τον μη Γιάννη, να γίνετε 6 Γιάννη. Τον Κώστα. Κώστα, All Peculiar, τι λέει ο Σάββας? Ο Κώστας είναι. Ναι, All Peculiar. Ναι, ναι, ναι. Εσύ είσαι μαύρο πρόβατο. Να σου πω, τους είπες ότι άκουγες death metal μικρός. Και προσπαθείς να βγάλεις rage στον Destiny. Καλά να πάθεις. Καλά να πάθεις. Θα βάλω αγγελία. Ζητείτε έκτος Γιάννης για rage. Κώστα. Κωστή, μην αγχώνεσαι ρε φίλε. Θα το παίξεις μαζί μου. Μόνοι μας. Εμείς οι δύο θα πάμε. Άστους Γιάννηδες. 6 Γιάννηδες εκείνη να πλακώνει. Θα πάμε εμείς οι δύο, μην ανησυχείς. Αϊ, Κώστα. Λοιπόν, είστε το... δηλαδή ακόμα νουμπάδες. Εντάξει, Νίκο. Το παλεύουμε, Νίκο. Όχι, απλώς χρησιμοποιήσατε... Να ρωτήσω λίγο το κέριο. Αυτές τις 4 ώρες, ας πούμε, που μπορείς να τρως ξύλο και να μην κάνεις τίποτα. Να. Κερδίζεις κάτι? Δηλαδή, θα πέσει κανένας εξοπλισμός της προκοπής, θα... Το παιχνίδι, επειδή στην ουσία χωρίζεται σε 3 βασικά στάδια, που στην ουσία είναι 3 διαφορετικές περιοχές, με το τέλος κάθε επιπέδου, να το πω έτσι, υπάρχει κάποια επιβράβευση σε υλικά, είτε Ascendant Shards, Ascendant Energy, τα οποία χρησιμοποιούνται για τα upgrade είτε των όπλων είτε της armor. Απλά μέσα στο παιχνίδι υπάρχουν και κάποια κρυμμένα chest τα οποία δίνουν και αυτά loot. Α, εντάξει, δεν βγαίνεις deep γιατί χαμένο. Δεν βγαίνεις deep, απλά επειδή δεν το έχω τερματίσει, δεν μπορώ να πω αν συνολικά αξίζει αυτό το 5ωρο, 6ωρο που θα σπαταλήσεις μέσα στο raid σαν επιβράβευση στο τέλος τι μπορεί να σου δώσει. Γιατί με το τελευταίο patch έχουν διορθώσει λίγο αυτό το σύστημα επιβράβευσης και στα strike και στα daily quest που υπάρχουν, οπότε μπορείς πλέον να κάνεις κάποια σχετική πρόοδο γρήγορα, γιατί μέχρι πριν το patch καμιά δεκαριά μέρες ήταν λίγο απελπισία τα πράγματα, γιατί πάνω από 26-27 level όσο και να έπαιζες δεν ανέβαινες. Μάλιστα. Ναι, εμείς την απελπισία ήμασταν. Ναι. Όπως επίσης, να πω και αυτό και να τελειώσουμε για το Destiny, διορθώσαν επιτέλους και αυτό με τα engrams, που μπορεί να έπεφτε κάποιο legendary engram και να πήγαινε στο Cryptarch και να τον έκανες δικό του και να σου βγαίνει μικρότερης κατηγορίας αντικείμενο. Πλέον ό,τι χρώμα σου πέφτει loot, αυτό τη αντίστοιχη κατηγορία γίνεται decrypt από τον. Α, πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό όντως είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό, Γιώργο, γιατί από ένα σημείο και μετά εμένα μου την είχε δώσει πολύ άσχημα. Έτσι. Τον είχα πάει δηλαδή level 10 τον Cryptarch και τον πήγαινα legendary engrams και μου δίνε άσπρα και πράσινα αντικείμενα. Ναι. Λοιπόν, Σαβούλη, φτάνοντας σιγά σιγά προς το τέλος, δεν μας λες για το Assassin's Creed που το καημένο το αφήσαμε για το τέλος? Εντάξει ρε φίλε, υπάρχει και το κείμενο. Καλά, ναι, εντάξει. Ναι, να πούμε okay. Όχι ότι το χάσαμε. Όχι βέβαια, υπάρχει κείμενο και κείμενο δεν το χάσαμε. 5.000 λέξεις. Υπάρχει κείμενο, εντάξει, να πούμε. Θέλει το κορμάκι να γράφουμε. Τη διατριβή. Απήκε ο Γιάννης. Ποιος μπήκε? Ο Γιάννης, ο Γκρόβελα. Ναι. Γιατί πήρα μήνυμα από το σκουλουδάκι πριν λίγο. Εμείς τον περιμέναμε στην εκπομπή. Να βγει... πάρτε το σκουλουδάκι, ρε. Ναι, τον περιμέναμε τόσο καιρό, τόση ώρα να βγει στην εκπομπή και μου στείλε μήνυμα. Φτού, το είχα στο αθόρυβο, λέει. Το τελείωσα πριν από λίγο. Το Shadow of Mordor. Ο σκουλουδάκις είναι και παιδί της μέρας. Άμα δει ο ήλιος, δεν μπαίνει, λέει. Φοβάται. Τι φοβάται να μπει στον Destiny? Ναι. Τη νύχτα, γιατί? Δεν ξέρω.
είναι καλό παιδί αυτό. Μην μπλέξει σε κανένα Android και πάει μέχρι τις 7 το πρωί αυτό. Αυτό, ναι. Και θα του πέσει exotic στο τέλος. Λοιπόν, τι λέμε τώρα. Λέμε για το Assassin's Creed φτάνοντας στο τέλος σιγά σιγά, Σάβα. Και εντάξει, όντως έχεις γράψει πάρα πολλά πράγματα. Απλά ρε παιδί μου, έτσι, για όσους είναι... Εντάξει, προσπάθησα να τα καλύψω όλα. Απλά συμπεράσματα δεν βγάζω, όπως σχεδόν σε ποτέ σε κανένα preview, έτσι. Συμπεράσματα δεν βγάζουμε για το παιχνίδι. Τα βασικά να πούμε. Πρώτον, γυρίζουμε ολίγοντι στο παρελθόν. Ούτε σε θάλασσες τριγυρνάμε, ούτε σε βουνοκορφές, ούτε σε δάση, ούτε σκίουρους κυνηγάμε, ούτε αρκούδες, ούτε ψαρεύουμε. Έχουμε το Παρίσι, πυκνή πόλη, στέγη, σοκάκι, τρομερά πολύ ο κόσμος, είναι στο γερό της Γαλλικής Επανάστασης. Ερχόμαστε δηλαδή λίγο σε λογικές Assassin's Creed 1 και 2 με τις πυκνές πόλεις, τη Δαμασκό, τη Φλωρεντία στο 2, τη Βενετία και ούτως καθεξής. Δεύτερο βασικό στοιχείο, για το οποίο βεβαιώνουν εδώ και 3 Assassin's Creed, δεν το έκαναν σε κανένα, ελπίζουμε σε αυτό. Υπάρχουν οι κατακόμβες, όπου εκεί θα παιχτεί το παιχνίδι με τα μυστικά, με τάφους, με αρχές τοποθεσίες, με περίεργα side quest, τα οποία δεν θα βλέπουν το φως του ήλιου και όλα αυτά. Λοιπόν, τρίτο βασικό στοιχείο. Η μάχη είναι δύσκολη πλέον. Δύσκολη από ποια άποψη? Αν σου την πέσουν 3-4 μαζί, την έκατσες. Αυτό το «έλα μωρέ τώρα, τι να ψάχνεις, τι να κάνεις, stealth, πάρε το σπαθί και σφάξε 60», που συνέβαινε στο 3, στο Black Flag, στα DLC του, στο Liberation και όλο αυτά, δεν το βλέπω προς το παρόν αυτό το πράγμα. Δηλαδή εγώ 3 φορές που έπεσα σε τριάδες, με σφάξαν. Με τη μία. Όταν άρχισαν να με κυνηγάνε, με ρίχναν με τα πυροβόλα, τα όπλα, με τα μουσκέτα. Τι είχαν τα μουσκέτα, είχαν, δεν θυμάμαι. Λοιπόν, πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή, το παιχνίδι σπρώχνει τον παίχτη να ακολουθεί stealth τακτική και όχι απλά stealth, να ψάξει και όλο το περιβάλλον, μήπως και βρει πράγματα, μήπως και βρει στοιχεία, μήπως και βρει κάποια... κάποια κομμάτια του περιβάλλοντος να μπορέσουν να τον βοηθήσουν. Τώρα, θα μιλάμε για αντιπερισπασμό, θα μιλάμε για θα μιλάμε για μηχανισμούς με τους οποίους να παρασύρονται οι αντίπαλοι, δεν ξέρω τι. Αν ψάξει ο παίκτης στο περιβάλλον, μπορεί να βρει ευκαιρίες παραπάνω ώστε να φτάσει καλύτερα στο στόχο. Σε ποιο ήμασταν, τρίτο ήταν. Αυτό τέταρτο, πολύ βασικό. Μία αποτυχία κατά τη διάρκεια της αποστολής δεν σημαίνει ότι γίνεται reset η αποστολή. Δηλαδή, αν ξεκινήσει πάλι μία αποστολή με tail mission, δηλαδή ακολούθα τον τάδε και άκου τον, δεν σημαίνει ότι αν τον χάσουμε για λίγο από τα μάτια μας ή αν αποτύχει το κομμάτι του tailing, ότι χάνουμε την αποστολή. Πολύ βασικό αυτό για αυτούς που είχαν συγχαθεί τη ζωή τους να παίζουν tail missions. Αυτό το πράγμα δεν αντεχόταν άλλο. Πώς δηλαδή, πώς θα λειτουργεί αυτό το πράγμα? Ρε παιδί μου, τον έχασες, δεν ακούσες αυτά που έπρεπε να ακούσεις, δεν τον είδες που πηγαίνει, κάτσε τώρα και ψάξε που πήγε. Α, κατάλαβες, με άλλο τρόπο πλέον. Α, δεν ξαναγυρίζει, δεν κάνει trigger πάλι από την αρχή δηλαδή. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εκείνο εκεί, το tailing, το οποίο εγώ προσωπικά το Black Flag το είχα συμπαθήσει πάρα πολύ, αλλά το ότι είχε καμιά σαρανταριά τέτοιες αποστολές ήταν σιχαμερό, πραγματικά. Αυτό δεν αντεχόταν άλλο. Το πάνε στέγη, βήμα, και όταν τον βλέπεις ενεργοποιείται, όταν τον βλέπεις ξαφνικά αρχίζει το χρονόμετρο. Αυτό δεν το άντεχα πλέον στα Assassin's Creed. Δεν γινόταν αυτό το πράγμα. Λοιπόν, πέμπτο πολύ βασικό. Υπάρχει stealth κίνηση. Crouch, πώς να το πω. Μπορεί ο παίκτης να κάνει crouch. Δηλαδή το Assassin's Creed είχε ένα πολύ περίεργο πράγμα. Βασιζόταν κατά το 80% στο stealth και δεν υπήρχε κίνηση stealth. Σε είχαν ρωτήσει και στο Vidcast αυτό, το γράφανε και για πλάκα. Ναι, γιατί είναι πολύ βασικό, δεν ήταν για πλάκα, είναι πολύ βασικό αυτό. Όχι, εννοώ χαριτολογώντας, λέγανε και καλά. Ναι, ότι... σου δίνει stealth μηχανισμούς και δεν είχες κουμπί να πατήσεις πλήκτρο ώστε να γίνει stealth ο χαρακτήρας. Εδώ ο Αρνό, ο συγκεκριμένος. Λοιπόν, έκτο πολύ βασικό. Ενώ έχουμε τη Γαλλική Επανάσταση και όλα τα γεγονότα τα οποία
πηγαίνουν μαζί με την Γαλλική Επανάσταση. Οι δημιουργοί δεν έχουν βάλει τον Άρνο να είναι σε κάθε ένα γεγονός και ντε και καλά να συμμετέχει, ντε και καλά να συναντιέται με όλα τα ιστορικά πρόσωπα, ντε και καλά να είναι κομμάτι αυτού του πράγματος. Η ιστορία του δηλαδή τρέχει παράλληλα. Δηλαδή αυτό το γελίο το πράγμα που σε κάθε μάχη της Αμερικανικής Επανάστασης ήταν ο Κόνορ ή να δίνει εντολές στα κανόνια να βαρέσουν ή να προσπαθεί να δολοφονήσει τον απέναντι στρατηγό, αυτό δεν υφίσταται πλέον. Λοιπόν, κατά τα άλλα, γεμάτος ο χάρτης, σου τα έλεγα και το μεσημέρι Γιώργο, ασπρίζει πραγματικά από τα σημαδάκια, όρεξη να έχετε δηλαδή. Οι δομές περίπου πάνω κάτω οι ίδιες, παιδιά, μην νομίζετε ότι ξαφνικά γίνεται κάτι τρομερό και φοβερό. Το Παρίσι πάρα πολύ ωραία μεταφερμένο, πάρα πολύ ωραία. Τα ιστορικά μνημεία πάρα πολύ, τα έχουν αποδώσει με πάρα πολύ μεγάλη λεπτομέρεια. Αυτό που λέει ο Σάββας εδώ, μπορείτε να το δείτε, παιδιά, έχουμε ρίξει μέσα στο preview του Σάββα, στο κείμενο κάτω-κάτω, κάποια comparison screenshots που έχει στείλει η Ubisoft, που έχει η μία φωτογραφία είναι πως η πρώτη πάντα. Η πρώτη είναι πως είναι in-game και η δεύτερη είναι το πραγματικό μνημείο, το πραγματικό κτίριο, πως είναι στην πραγματικότητα, δηλαδή φωτογραφία. Και όταν το μεσημέρι της ανέβαζα, εγώ είχα πάθει την πλάκα μου. Δηλαδή, αν είναι in-game έτσι, είναι απίθανο αυτό το πράγμα. Είναι in-game έτσι. Λοιπόν, εμείς σε Xbox One παίξαμε. Κάποια πράγματα δεν εντυπωσιάζουν, ιδίως από πολύ κοντά, κάποια textures, κάποια animations, κάποια NPCs. Αυτό που εντυπωσιάζει πάρα πολύ είναι το πλήθος του κόσμου που μπορείς να δεις στην οθόνη. Πραγματικά υπάρχουν στιγμές που όπου και αν κοιτάς υπάρχει κόσμος. Και αυτό αποδίδει πάρα πολύ καλά το κλίμα της εποχής, έτσι, που όλοι ήταν στον δρόμο. Είτε από τη μία πλευρά, είτε από την άλλη, είτε οι ενδιάμεσοι που δεν ήξεραν πού να πάνε. Γιατί η Γαλλική Επανάσταση είναι πάρα πολύ μπερδεμένη υπόθεση. Τι άλλο έτσι βασικό. Θα έλεγες δηλαδή, Σάββα, ότι γυρίζει προς τα πίσω με την καλή έννοια. Αυτό είναι σαφές, ότι γυρίζει πίσω. Ότι αυτό το πράγμα, το ότι στοιχεία μαζευότανε πάνω, κολλούσανε σαν πούπουλα πάνω σε πίσα και να βάλουμε αυτό και να βάλουμε και εκείνο και να βάλουμε και το άλλο και το άλλο προσπαθούσε να λειτουργήσει με αυτό που είχαν βάλει τρία παιχνίδια πριν και ούτω καθεξής, αυτό το πράγμα είναι, το αποτινάζουνε μάλλον τελείως και το ξαναξεκινάνε να έχει πώς να το... Δεν ξέρω, θα φανεί και στο παιχνίδι βέβαια αυτό 100%, αλλά εγώ το λέω και το ξεκαθαρίζω και στο κείμενο και πλέον μπορώ να το δεχτώ από καθέναν και νομίζω ότι και οι ίδιοι οι δημιουργοί του μπορούν να το δεχτούν. Ότι με την ίδια ευκολία που ένας νέος παίχτης, ένα 15χρονο παιδί που η πρώτη του μεγάλη κονσόλα είναι το Xbox One και το PlayStation 4 και παίζει για πρώτη φορά σαν Assassin's Creed παιχνίδι, με την ίδια ευκολία που ένα τέτοιο παιδί, ένας τέτοιος καταναλωτής, ένας τέτοιος παίχτης μπορεί να πει τι ωραίο παιχνίδι είναι αυτό το Assassin's Creed, με την ίδια ευκολία ένας που παίζει το Assassin's Creed από το πρώτο μπορεί να πει σας χάθηκα, δεν μπορώ άλλο. Σοβαρά. Έτσι, για να είμαστε εξηγημένοι. Ναι, εντάξει, ρε φίλε, εντάξει. Όταν για 10ο συνεχόμενο παιχνίδι σηκώνεσαι, ανεβαίνεις πάλι στις κορφές για να κάνεις synchronization, μπορείς να αφήσεις και να πεις εντάξει, μέχρι εδώ, μάγκες, φτάνει. Όπως μπορείς να το πεις αυτό στα Call of Duty, που έχεις βαρεθεί να προχωράς ένα διάδρομο και να σημαδεύεις σαν να είσαι στα Ηλίσια, στο παλιό με τα Railguns, να πούμε, και να κοπανάς. Το ίδιο μπορείς να πεις και στο Assassin's Creed, έτσι δεν είναι? Εμένα γενικά με τραβάει. Εντάξει, έχω αποφασίσει, ρε παιδί μου, ότι τα Assassin's Creed είναι από αυτές τις αιτήσεις συνήθειες που εγώ δεν τις βαριέμαι. Εγώ δεν τα βαριέμαι. Εντάξει, τα έχω παίξει όλα. Έχω παίξει ακόμα και το PSP, έχω παίξει τα mobile, έχω παίξει. Εντάξει, τι να πω τώρα. Και εκεί που ήμουν επικριτικός. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει αυτή η τέτοια. Λίγο το παίρνω έτσι επιφανειακά, δεν το ψάχνω και πάρα πολύ και ό,τι είναι να θάψω το θάβω, δεν τρέχει τίποτα. Το βασικό είναι βέβαια ότι οι περισσότεροι οι οποίοι δουλεύουν στο παιχνίδι, πάλι δεν είναι εντοπισμένο, παιδιά, το παιχνίδι, δηλαδή δεν είναι ξαφνικά το Ubisoft Montreal που δουλεύει και γεια σας, 15 στούντιο συνεργάζονται πάλι. Ο αριθμός, εγώ έστειλα μια φωτογραφία στον Γιώργο επίτηδες, δεν την ανέβασε βέβαια, απλά για να τη δει. Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν δουλέψει με τον έναν ή τον άλλον τρόπο πάνω στο Unity είναι 1000 περίπου άνθρωποι. Νομίζω ότι αυτό είναι κάποιο είδους ρεκόρ. Δεν θυμάμαι να έχουν δουλέψει τόσο πολλοί άλλοι. Καθίστε και σκεφτείτε τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Τεράστιο νούμερο.
Γιάννη, κάτσε σκέψου, φίλε, τι θα πει 1000 άτομα. Ναι, είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Και όπως λέει και ο Γιώργος, δεν ξέρω αν είναι κάποιο ρεκόρ. Δεν νομίζω ότι έχουν ξαναδουλέψει τόσο πολύ σε... Είναι απίστευτο. Το πρώτο στο ET που έβγαλε η Atari είχε δουλέψει. Ναι, ωραία. 1999. Α, και έχουμε και τα co-op. Δηλαδή, τα οποία co-op, ρε παιδί μου, είναι του στυλ ότι, φίλε, αν θέλεις παίξω. Δηλαδή, οι αποστολές που είναι two-player co-op, που είναι μέσα στο παιχνίδι, αποστολές του παιχνιδιού, μπορείς να τις παίξει ο παίκτης και μόνος του. Οπότε σου λέει, ξέρεις, αν τύχει να είναι και ένας φίλος και παίζει εκείνη την ώρα, μπορείτε να παίξετε και μαζί, κάπως έτσι. Και είναι και τα heists, ληστείες, που να τα παίξεις όλο, εμένα μου φάνηκε τελείως ανούσιο. Και αν τα παίξεις σε συνεννόηση με τους άλλους τρεις, γιατί είναι 4-player co-op τα heists, οι μεγάλες ληστείες, νομίζω μπορείς να φτάσεις σε ένα αποτέλεσμα όπως ήταν το co-op του Splinter Cell. Που για μένα ήταν οι μεγάλες χαμένες ευκαιρίες, όχι από την εταιρεία, από τους παίκτες. Επηρεάζουν καθόλου αυτά, Σάβα, την ιστορία, ναι, τίποτα? Επηρεάζουν. Όχι, δεν επηρεάζουν την ιστορία. Επηρεάζουν στο ότι μπορεί να παλεύεις 3 ώρες το παιχνίδι για να μαζέψεις 3.000 φράγκα και να κάνεις γαλλικά φράγκα, εννοώ. Ναι, ναι. Και να κάνεις ένα heist με 3 φιλαράκια σου και να μαζέψεις 45.000 φράγκα. Α, μάλιστα. Τα οποία φράγκα επηρεάζουν κάτι άλλο μετά. Πάμε και σε άλλο λοιπόν σημείο που τα ξέχασα. Ευτυχώς τα γράφω όλα στο κείμενο, τώρα τα ξεχνάω. Λοιπόν, μετά από αρκετά Assassin's Creed επίσης, η αναβάθμιση του εξοπλισμού και του χαρακτήρα έχουν νόημα. Δηλαδή και ο χαρακτήρας έχει ικανότητες οι οποίες αναβαθμίζονται σε 4, αν θυμάμαι καλά, σε 4 επίπεδα, σε μάχη, υγεία και ούτω καθεξής και αντοχές, και ο εξοπλισμός παίζει ρόλο. Αρκεί να πω ότι το 3 και το 4 τα έβγαλα με τον αρχικό εξοπλισμό. Δεν έπαιζε κανένα ρόλο. Κανέναν απολύτως ρόλο. Είτε άλλαζες τσεκούρια, είτε άλλαζες σπαθιά, ήταν και το αυτό. Ήταν τόσο επιπεδωμένη η μάχη, τόσο επιπεδωμένο το όλο πράγμα, το οποίο δεν έπαιζε ρόλο. Λοιπόν, εδώ σου λέει, και καταλαβαίνω από το ότι έχει αλλάξει η δυσκολία της μάχης, καταλαβαίνω ότι θα παίζουν ρόλο. Α, ναι, συνεπάγεται ότι ο εξοπλισμός θα ότι θα διευκολύνει κάποιες καταστάσεις. Υποθέτω. Λοιπόν, παιδιά, κλείνουμε. Νομίζω ότι καλύψαμε πάρα πολλά σήμερα, πάρα πολλά πράγματα. Τώρα, δυστυχώς, για το Drive Club δεν μπορούμε να πούμε. Είπαμε, θα πούμε... Γιάννη, θα πούμε κιόλας και λίγο ζωντανά την Παρασκευή στο VidCast. Γιάννη, σε κλείνω από τώρα. Εντάξει. Το γράφω στο καρνέ μου. Σημείωσα το, σε παρακαλώ. Βάλ το στο Outlook. Βάλ το στο Outlook να χτυπήσει 10 λεπτά πριν. Ναι. Λοιπόν, τελειώνουμε, κλείνουμε. Αύριο είπαμε θα υπάρξει ανακοίνωση για το event που θα γίνει τη Δευτέρα 13 του μήνα. Και ακολουθούν όλη την εβδομάδα πάρα πολλά και σημαντικά reviews. Για σημαντικά παιχνίδια, μάλλον reviews. Και για Shadow of Mordor και για Drive Club και άλλα πολλά. Οπότε θα έχετε να διαβάσετε και θα έχουμε να λέμε πράγματα το επόμενο διάστημα. Λοιπόν. Ό,τι προλαβαίνουμε. Ναι. Ό,τι προλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολλά τα παιχνίδια, παιδιά. Μας ήρθαν και εντωμεταξύ, εκτός από αυτά που τρέχουν αυτές τις μέρες, ήρθαν και άλλοι κωδικοί για πολλά ακόμα. Και για από indie, έτσι, που δεν τα ξέρει κανείς, μέχρι AAA. Έχουμε δηλαδή. Τι να σας πω. Τόσο μένα σε ένα. NBA 2K15. Το Crimes and Punishment στο Sherlock Holmes. Είναι το Evil Within. Τι γίνεται, τι να πρωτοκάνεις. Να πρωτοπαίξει αυτό το διάστημα. Το Ethan το έπαιξε κανείς το Vanishing of Ethan που με ρώτησε Σάββα την άλλη φορά. Άκουσα πάρα πολύ ωραία πράγματα. Δεν έχω ιδέα. Δεν το έχουμε δει ακόμα. Τελικά δεν βγαίνει PS4 τώρα αυτό. Ναι, το 2015 θα βγει. Θα το παίξω εγώ μόλις τελειώσω τον Border, μάλλον, γιατί είμαι intrigued κάπως. Ωραία, θα δούμε και αυτό. Ναι, το δούμε. Λοιπόν, αυτά παιδιά. Καλύπτουμε, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρέα και θα τα πούμε αρκετές φορές μες τη εβδομάδα ακόμα. Έχουμε και άλλα πράγματα που ετοιμάζουμε και βιντεάκια και τα λοιπά. Λοιπόν, άντε Γιάννη, καλό raid. Καλό raid, καλό ξημέρωμα. Λοιπόν, φιλιά, καλό βράδυ σε όλα τα παιδιά από μένα. Καλή νύχτα σε όλους. Καλό βράδυ, να είστε καλά. Καληνύχτα σε όλους, καληνύχτα.